Έχει κουβαλήσει ποτέ όρχη σε μεγάλο μέγεθο και μάζα. <laughs> Γιατί Μεγάλο ένα. και μάζας. Α, όχι. Ah, okay. <laughs> okay, εννοούσα αν έχει κουβαλήσει ποτέ έναν μεγάλο όρχη που να είναι ευμεγέθη και όταν τον ακουμπάς να κάνει. Είσαι <laughs> <laughs> λύθεια. Αλλά <laughs> πρέπει <laughs> να, <laughs> να κάνει. Να σου πω κάτι. Έπρεπε να το ναι. πει αυτό. Γιατί... Δηλαδή θα ξεφτυλιστούμε στην πρεμιέρα μα. πρέπει να το πει αυτό. Ποια πρεμιέρα τώρα, δεν μα ξέρουν εδώ πέντε χρόνια σωστά, τώρα. Σωστά, σωστά, <laughs> σωστά. <laughs> Υπάρχουν καινούργοι. Γεια <laughs> σα. <laughs> Καλώ ήρθατε. Αυτή είναι η φάση. Είμαστε ένα true crime podcast. <laughs> για όργανα του σώματο. Έτσι, έτσι. Μην είναι, μην είναι. Αυτό. Εκεί είναι τώρα. Να το ζουλάω. Okay. Γι' αυτό σου λέω. Εγώ έχω ένα τώρα. Κάνει εμπόριο. <laughs> εμπόριο. Έχω εμπόριο, ένα. Ευμεγεθό, ευμεγέθον. Ε, ε, ευμεγέθον. Το ευμεγέθον δεν είναι σαν, σαν να το να αρμαγέδον. αρμαγέδον. αυτό ε, ήθελα να σου πω. <laughs> ε, ε, Αν ένας όρχης πέσει από τον ουρανό, ευμεγέθης και κάνει <laughs> την ώρα που ακουμπήσει, ωραία. και μετά <laughs> πέσει τον έτσι, ναι. Και, ναι, και μετά πέσει ένας δεύτερος. ωραία. Και μετά ένας τρίτος. Και Αρχίζουν και πέφτουν μεγάλοι όρχοι. Αλλά είναι... δεν πέφτουν με τη σακούλα μαζί, με το ναι. όσχιο. Πέφτουν μόνα του. Θα μπορέσουμε να τα ξεχωρίσουμε και θα είναι αρμαχεθών, Λοιπόν, ε, νομίζω ότι υπάρχει μια ανάλυση, μια εξέταση που κάνει μέσω DNA για να δει ποιο αρχίδι είναι ποιο. Αυτό ισχύει και για του ανθρώπου. Ε, μετά την πτώση. Ε, εγώ αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι εφόσον έχει μια μανία με το. Να δείξει ότι υπάρχει ένα μέγεθο στον όρχη ή στου όρχε τέλο ναι. πάντων, θα έκανε πολύ τίμιο εμπόριο αυγών. Γιατί έχει παρατηρήσει ότι υπάρχουν. Το πάω εντελώ άλλο εγώ, αλλά mm -hmm. δεν είναι και πολύ διαφορετικό ένα αυγό από ένα αρχίδι. Έτσι, να το, να το πούμε και αυτό. Δηλαδή Είναι, είναι κάπου... εντελώ διαφορετικό, αλλά. Είναι... Θα πω ναι, γιατί ο γιατρό τη <laughs> είπε ναι. Ναι, να λέμε αυτό, ναι. Επειδή έχουν αυτή την. Τέλο πάντων, έχουν μια παρόμοια μορφή, ρε παιδί μου. Και στο εμπόριο αυγών είναι πολύ σημαντικό να είσαι τίμιο με αυτό που πουλά. Δηλαδή υπάρχουν τα πιο μικρά αυγά και υπάρχουν και τα ευμεγέθη αυγά. Οπότε εσύ θα ήσουν πάρα πολύ σωστό αν στη συσκευασία αντί για αυγά είχε μέσα όρχη, όρχηδε και Ορχιδέ. τα πουλέ. Γιατί θα έλεγε ναι, βιολογική. Ε, ε, Πώ το λένε, βοσκή ή <laughs> κάτι τέτοιο. Προέλευση <laughs> τη βιολογική βοσκή. Η βοσκή είναι βιολογική. <laughs> Βοσκούσαν βιολογία πριν πεθάνουν <laughs> και, και έχουνε, είναι ευμεγέθη. Βοσκάνε Οπότε... DNA. <laughs> θα λέγανε, μα γιατί, αυτά, μα γιατί αυτή η εξάδα όρχιων έχει 6-60, ξέρω εγώ. Και θα έλεγε γιατί είναι ευμεγέθη και ελευθέρα βοσκή. Αυτό θέλω να πω. Ελευθεράς. και βιολογικά. Μάλιστα. Αυτό. Μάλιστα. Okay. Εντάξει. Κοίτα, ναι, αυγά, τώρα, τώρα, Ρε παιδί μου, τώρα μου δημιουργείς μια άλλη απορία. Αυτός που πουλάει <laughs> αμελέτητα στη λαϊκή, τα έχει με τη σακούλα τους μαζί, τη φυσική. <laughs> γιατί, λες, <σου> κάνει... υπάρχει, <laughs> υπάρχει <laughs> αυτό το εμπόριο τους. <laughs> Νομίζω πάντως ότι όχι. Νομίζω ότι είναι όχι, είναι ξεχωριστά. είναι ξεχωριστά. ιδιαστικά φουλ full μπιλάκια, τα βλέπεις και κάνεις... <laughs> <laughs> ναι, είναι, αυτό το πράγμα. <laughs> ναι. okay. Και δεν τα λες μπιλάκια, αναλόγως από τι ζώο είναι, έτσι αυτό. Είναι αυτά τα βασόλια τέλο πάντων, σαν πολύ μικρά νεφρά. Δεν ξέρω. Σαν, σαν Όχι, λεμφαδένες, γιατί άμα αμα σαν... πουλά όρχη βοδιού δεν είναι σαν λεμπαδένε, είναι σαν όρχη σποθιού, Που σημαίνει ότι είναι ευμεγέθη. Δηλαδή, τρώνε, θέλω... τρία άτομα. Το... τρώνε τρία άτομα. Τρώνε τρία άτομα, αλλά και τον όρχη. Θέλω να πω ότι μόνο με ένα βόδι κάνω παρέα στη ζωή μου, εσένα <laughs> χάρη μου, οπότε και καλώ τα... ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο <laughs> τη πρώτη <laughs> σεζόν Παρμελάδα Φράουλα. Τα καταφέραμε. Πέμπτης, πρώτο πέμπτης. επεισόδιο, πέμπτη σεζόν, ναι, πέμπτη χρονιά. Ναι, ναι, ναι. Και είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι γιατί επιστρέψαμε μετά από τόσο διάστημα. Εμένα έχουν σκονιστεί τα πάντα. Το μικρόφωνο, αυτό που το άλλο που βάζει μπροστά το φίλτρο. Το ε, ο εγκέφαλό μου. Ναι, εννοείται όλα αυτά. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ναι. σημασία έχει ότι επιστρέψαμε. Αυτό έχει σημασία. Ότι Καλά, εδώ. Εν τω μεταξύ, θέλω, θέλω να εδώ. ρωτήσω κάτι. Θέλω να ρωτήσω, Πάμε για πέμπτο χρόνο φέτο. Ναι, ναι, ναι. Πέμπτο χρόνο. Πέμπτο χρόνο σταματάμε καλοκαίρι και ξεκινάμε Οκτώβριο. Πέμπτο χρόνο. Ναι. Ναι. Απλά είπε αυτό που συνέβη. Προ τι λοιπόν όλη αυτή η αγχωτική θολούρα <laughs> για το αν πεθάναμε. Ναι. Αφού είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε Instagram ότι δεν πεθάναμε. Ο άνθρωπο ανεβάζει παραστάσει. Πώ είναι δυνατόν να τον απέφενε, ξέρω εγώ. Τα είχε σκέτζουλ τώρα. Προστί. Αφού. Ναι. Οκτώβρη ξεκινάμε. Τώρα θα βρει κάποιο και θα πει Αχ, το πρώτο σα επεισόδιο ήταν τότε και θα έχει δίκιο. Απλά εγώ ήθελα να το πω. Ναι. Έχεις Έχει δίκιο. <laughs> εγώ θα πάω με σένα γιατί αυτό με συμφέρει. Και okay, θα συμφωνήσω με το στέλιο. Βεβαίω. Και ας... καλά θα κάνει. Και είμαστε εδώ σε κάθε περίπτωση. Είμαστε όρθιοι και ζωντανοί και ενδεργοί. Είμαστε εδώ και ξέρει τι άλλο είναι εδώ. Ναι. Θα το πω Είναι το Πασόκ Δηλαδή, σοφαρά. Ναι, ε, δε, ρε, έχουμε ένα. Ε, τώρα θέλω, αυτό το κρατάω σημειώσει εδώ και καιρό, γιατί με ενθουσιάζει και μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά οι άνθρωποι που έχουν κάνει το κοινάλ κάνουν ένα συνέδριο το οποίο λεγόταν συνέδριο του Πασόκ. Δηλαδή, αυτό που συμβαίνει <laughs> εδώ είναι, είναι ένα marketing trick υπέροχο. Είναι σαν να πηγαίνει, ε, πώς να σου πω, να κάνει συνάντηση, ξέρω εγώ, ε, η Μενεγάκη στο καινούριο τη τέτοιο για να τη λέει πρωινό καφέ. Γιατί αυτή ήταν η που είχε 15 χρόνια, οπότε μην χάσουμε και του παλιού. <laughs> <laughs> αυτή Τώρα ξέρουμε, αυτή την έχει... αγαπήσαμε. Άλλα 15 το Ελένη, αλλά οκ. Okay. Ναι, δεν, I... δεν έχει έρθει και εδώ να μα το... το πει. Τόσε φορέ μα παρακαλάει και δεν έχουμε, πει, δεν έχουμε βρει μια ώρα να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη επιτέλου με τη Μενεγάκη. Μια ώρα ε, δηλαδή. Εγώ, 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 εγώ. εγώ ζητάω συγγνώμη ζητάω συγγνώμη, γιατί το πρόγραμμά μου είναι πάρα πολύ φορτωμένο. Εντάξει. Ενώ και... ξέρει ε... πολύ καλό ότι και αυτή μα έχει καλέσει και πάλι δεν έχουμε τον χρόνο. Ναι, πάλι. Πού δηλαδή... να βρει το χρόνο τώρα, όταν έχει τόσο φορτωμένο πρόγραμμα, είναι με τόσε εκπομπέ και εγώ στη τηλεόραση. Έχω χάσει τα αυγά μου και τα καλάθια μου. Και τους, και όρχες. τους όρχες. Ναι, 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 ναι. Μα είναι νόμιμο να τυχώς... τώρα μία εξάδα στο... στα γραφεία του Πασόκ με αυτά που κάνουνε. Είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ άφορο γιατί τα αυγά κάπως σκάνε, εκτονώνεται αυτή η ενέργεια. Ναι, όρχη. Αν πετάξεις έξι όρχης σε έναν άνθρωπο ή σε ένα τείχο απλά θα πίσω. Ναι, δεν, αυτό είναι Ποιος περίεργο. Είναι, ο ήχο πρέπει να είναι κάτι που. Κάτι διάφορο <laughs> πρέπει να ακουστεί. Ένα, κάτι σαν να. Πώ κάνει ο ήχο ε, τη κούπα ηλεκτρική που ρουφά σε ένα χοντρό σκουπίδι κάνει. Αυτό το πράγμα. Έχω περίεργη <laughs> σκούπα. <laughs> ναι, το, <laughs> τί... το κατάλαβα. Έχω πολύ περίεργη σκούπα. Μοιάζει πάρα πολύ με μυρμικοφάγο. <laughs> ήθελα να πω. Όπω όλε τι σκούπε. Τι εννοεί. Όλε τι σκούπε. Ρε, ήθελα να σου πω πριν. Τώρα, σε αυτό που λες, ότι θα ήταν πολύ ωραία διαμαρτυρία να πετάμε όρχις, αλλά είναι, <laughs> είναι λίγο προβληματικό από πάρα πολλές απόψεις. Ε, τι θα έλεγε σε έχει... κάποιον που θα πέταγες όρχις? Έναν δηλαδή... όρχι. Ναι, τύπου, όπως θα έλεγε, ε, ξέρω εγώ, μια κλεισέα τάκα που δίνει ένα λουλούδι σε... Σε κάποια γυναίκα και λε τα λουλούδια στα λουλούδια, θα έλεγε τα αρχίδια στα αρχίδια και τέτοια. Ξέρω, θα όχι, το όχι, πέταγε, όχι. Θα, λέγες κάτι θα, θα, θα κατεβαίναμε όλοι στο Σύνταγμα και θα κρατούσαμε όλοι ένα ζευγάρι με το, με το όσιο, με το σακουλάκι μα για να κάνουμε. Έτσι, και θα λέγαμε. <laughs> Έτσι μα τα κάνατε με την κυβέρνησή σα. <laughs> 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 δεν κολλάει, Σάντρε. Δεν κολλάει, δεν κολλάει. Θα, θα το βρω και, θα βρω ναι. και τη συνέχεια. Έτσι μα τα κάνατε με την κυβέρνησή σα. Πρέπει να κλείνει εσά. Ναι. Ε... Φάτε τα αμελέτητα <laughs> δώρο. Το μη, παιδί σα. Δεν ξέρω. Οκ. <laughs> <Okay. Okay>, τέλεια. <laughs> Τι μου πήρε για Χριστούγεννα, Μια εξάδα όρχη. Ελευθέρα Βοσχή. Εντάξει, στέκει για δώρο. Κοντεύουμε, δηλαδή κοντεύουμε και Χριστούγεννα έτσι. Είμαστε ήδη στο μίζερο Σεπτέμβρη. Ε, αυτό το Σεπτέμβρη. Αχ, αυτό το ε, ε, γράφουμε, ενώ που γράφουμε. Ναι, ναι που γράφουμε. Σε γράφουμε. αυτή τη μίζερη λέξη του καλό καιρό. Αυτό που στάζει μιζέρια. Στάζει μιζέρια. Στάζει ναι. μιζέρια. Γιατί κανονικά μπορούν να το λένε και φθινόπωρο. Ε, ναι. Όμω, ή να σου πω κάτι τώρα εδώ, θέλω, επειδή εγώ φέτο έκανα κάτι που δεν το έχω ξανακάνει. Έτσι, mm -hmm. γιατί, ε, έκανα διακοπέ. Νομίζω πρώτη φορά στη ζωή μου έκανα τόσο yeah. μεγάλε και, και ε, τέτοιε διακοπέ. Γιατί συνέπεσαν κάποιε συγκυρίε τέλο πάντων και μπόρεσε να γίνει αυτό το πράγμα. Και έχω να πω το εξή. <laughs> Αυτή τη χωριάτικη <laughs> από τι τη φτιάχνετε και έχει πάει 7,5 ευρώ. Τι είναι αυτό, Δηλαδή, αυτό το αγγούρι που φυτρώνει, τι έχει μέσα. Κρέα έχει και φυτρώνει. Τι το ταζει. Το ταζει μικρά παιδάκια για να μεγαλώσει το αγγούρι και να γίνει. Τι είναι Την ντομάτα, Όχι αυτή η ντομάτα, αυτή η έρμη ντομάτα που έχει φτάσει 3 ευρώ το κιλό στη λαϊκή. Τι τι, τι ταζει την ντομάτα. Βενζίνη τη βάζει την ντομάτα. Ε, πετρέλαιο βάζουνε. Πώ βγαίνει αυτή η χωριάτικη. Πώ βγαίνει. Ο πόλεμο στην Ουκρανία, ξέρει και όλα αυτά τώρα, είναι δύσκολη Δε, στιγμή. Δεν, δεν έχει πόλεμο στην Ουκρανία στι κυκλάδε. Δεν, δεν, δεν έχει εκεί στι κυκλάδε. Okay. Που σου λέει η σαλάτα η χωριάτικη έχει 9 ευρώ με φέτα, αλλά 5,5 χωρί φέτα. 4 ευρώ <laughs> έχει φέτα. Έχει 4 ευρώ η φέτα. Έχει, μας φέρουν μια, ένα κομμάτι φέτα, έχει 4 ευρώ, άντε πάει στο διάλογο. Τα άλλα 5 ευρώ περισσεύουν για τα λαχανικά. Γιατί τι είναι αυτό, τι, είναι αυτό, το, τι βάζετε ελαιόλαδο, από, τι, από, τι κάνετε, σφίγγετε μωρά να ζουληχτούν και βγάζετε ελαιόλαδο. Τι, τι έχει αυτό, baby oil. Τι έχει μέσα αυτό. Τι έχει μέσα αυτή η χωριάτικη, τη ρίγανε υπόσχεση, την κάνετε, Γιατί είναι εκεί. Τι είναι αυτό που κάνετε. Ε, σε ποιου απευθύνεστε ακριβώ. Σε αυτού που σερβίρουν χωριάτικε σε 9 ευρώ. Α, οκ. Okay. Όχι σε αυτού που παράγουν το, τη φέτα, α πούμε, γιατί μπερδεύτηκα για κάποια φάση. Και αυτοί. Α, Και αυτοί, και αυτοί που παράγουν αυ. τη φέτα. Και αυτοί, και αυτοί, 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 αυτοί. με τι, τι, τι ταζουν τα, τα κατσίκια και τα αγελάδια. τα ταΐζουν. Όχι, ναι. εντάξει, πλάκα κάνω. <χω> ε, εγώ θέλω να αναφερθώ σε αυτού τώρα. Πού πήγα και δεν είχε ένα, ένα, πιάτο κάτω από 11 ευρώ. <χω> Τι 11 ευρώ, ρε! πως πώ βγαίνουν τα 11 ευρώ, Κάνε τα φέρω εγώ εκεί. Κάνω τώρα, κάνω <χω> με μέση ηλικία κρίση. ναι. <χω> Έχει <χω> δουλέψει εσύ, ε! Έχει δουλέψει εσύ 11 ευρώ. Έχει δουλέψει να βγάλει να τα βάλει στη σαλάτα. Ε, 11 ευρώ. Και ξέρει και κάτι Στέλιο μα κάναν ναι. τουρίστε. Θυμάσαι πω παλιά οι τουρίστε ερχόντουσαν και πέραν μια σαλάτα και τι πάγανε στα δύο για να φάνε. Έτσι, έτσι είναι. Έτσι, έτσι μα κάνανε, μα καταντήσαν και εμά. Αυτό. Εγώ θα, μας... θα πάω ε... την άλλη φορά στη Σικλάζ και του πω: Θέλω ένα αγγούρι. Ε, λέει, τι θα το κάνω, του πω: Το βάζω στον πάτο σου! Αυτό θα το κάνω το αγγούρι. Ναι. Γιατί α, κοστίζει α, τι... όσο ένα τίλντο. <laughs> είναι ακριβώ ήδη... αυτό το σημείο. Ναι. Το πιστεύω, το πιστεύω. Εντάξει. Ε, δεν θέλω να συνεχίσω με αυτό το, το επίπεδο σεξουαλικών αστείων μεταξύ αγγουριού και, Όχι. και δίλτο Αλλά Όχι. Υπά, υπήρχε πάντα μια αναλογία τέτοια, τώρα και οικονομικά βγαίνει δηλαδή, ξεκάθαρα. Ναι, ξε, ξε, ξεκάθαρα, είναι, ξεκάθαρα, ξεκάθαρα ναι. ε, Μας έχουν τσακίσει, δεν μπορούμε να βάλουμε ούτε ένα αγγούρι στον κόλλο μας πούμε. Ε, καλύτερα, ναι, ξεκάθαρα, ναι. Ε, προενιάτηκα τώρα με συγχύσατε <laughs> Ωραίε εικόνε. Για όποιον μα ακούει, έτσι, οποιαδήποτε ώρα τη ημέρα. τώρα, εικόνες. ρε, θέλω να κάνουν. πως ναι, Πώ ναι. το λένε, bad plug, μαρμελάδα, να πούμε. Ναι. Και, ε, μια ε, τώρα χαρά ούτε εικόνες. αυτό, ούτε αυτό. Μα τα κόψαν και αυτά. Τελείωσε. Θέλω να πω ότι είναι πραγματικά Εντά, ε, αυτό που συμβαίνει, δηλαδή, το, ε, είναι, είναι έξω από την πραγματικότητα. Δεν, ναι. δηλαδή, οι κυκλάδε αιωρούνται σε ένα σημείο ε, στο οποίο είναι επιτρεπτό να γίνεται αυτό χωρί να σου πετάνε τούβλα στο μαγαζί, ξέρω εγώ, και χωρί <laughs> να. Δεν είναι, είναι ok αυτό το πράγμα. Βέβαια, οι άνθρωποι, εντάξει, θα έρθει ο χειμώνα και δεν θα έχουν να φάνε. Γιατί έτσι γίνεται σε αυτά τα νησιά. Να φάνε Αλλά... τι ντομάτε που είναι πανάκριβε στι κεράμιε τις φάνε. Συμφέρει πιο πολύ να τι πουλήσουν παρά να τι φάνε και να αγοράσουν από αλλού. Αλλά είναι, είναι μετό αυτό το πράγμα πλέον. Είναι, είναι, είναι τραγικό. Αυτό ήταν. Δηλαδή, αν εξαιρέσει μία μεγάλη αλλαγή, ας πούμε, που κάναμε σε κάμπινγκ, δεν δε θα έβγαινε ούτε να, να βγούμε από το σπίτι. Και δεν το λέω τώρα. Είναι δύσκολο. Είναι, εκεί κατά λίγο είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Και ξέρει τι άλλο είναι δύσκολο. Τι άλλο είναι δύσκολο. Το πόσο στενέ είναι οι κυκλάδε. Γιατί θέλουν όλοι να πάνε στι κυκλάδε και μια φορά που ήθελα να πάω εγώ, αυτοί δεν είπαν Α, κάτσε σπίτι μου να κάτσει ω τέλειο. Ήρθαν όλοι μαζί κι αυτοί και δεν μπορούσαμε να περάσουμε από τα στενά. Έχει δει ποτέ ουρά αναμονή για να περάσει το δρόμο. Όχι, αυτό Γιατί δεν έχει δε συμβεί. Αυτό θα Ελλάδα. το δει. Στι κυκλάδε. Α, Α σου έχει συμβεί έξω. Α. Ε, ναι, εντάξει, άμα προχωρήσει στην Oxford Street, α πούμε, ναι, είναι στα ουρά για τα πάντα. Απλά βγαίνει από την ουρά του μετρό και μπαίνει στην ουρά του πεζοδρομίου, α πούμε. Αλλά, ε, και να... εμένα πισώ... μου έχει τύχει αυτό στο Λονδίνο, εντάξει. Ναι. Έχει σκεφτεί να αγοράσει νησί ναι. για να λυθεί αυτό το πρόβλημα που ναι. φέτος φέτο αντιμετώπισε πάρα πολύ έντονα. Γιατί ναι, καταλαβαίνω, ναι, ναι. μόνο το αντιμετώπισε. Οι άλλοι ήταν πολύ ευχαριστημένοι με, με την πολυκοσμία. Καλά, οι άλλοι έχουν και λεφτά, έχουν και με τι τιμέ ήταν ικανοποιημένοι. Εγώ του mm -hmm. κατέβαζαν τα φιλέτα, μια χαρά ήταν, <laughs> δεν είχα κανένα πρόβλημα. <laughs> δηλαδή, η χάρη φιλέτα. Ναι, ναι, στα, δεν, ούτε καν. Δεν είναι αυτό το ζήτημά μου. Έχει ένα πούστρο. Ρε, παιδί μου, έχει <laughs> μια γραφικότητα αυτό, εντάξει, δεν διαφωνώ. Και είναι πανέμορφε οι ξεραίλα τη κυκλάδα. Δηλαδή, το βλέπει και λε, εδώ, εδώ πραγματικά αν υπάρχει θεό, κατούρισε. Πούμε, δεν έχει τίποτα. Εντάξει, το βλέπει <laughs> και, και βαράει ο ήλιο κάθετα, σαν να είσαι στην Αφρική. Πούμε. Είναι υπέροχο. Λες, δηλαδή, 9 με πεθαίνει άμα στον δρόμο. Είναι πάρα πολύ ωραία. Αλλά. Έχει, έχει, μια μαγεία η κυκλάδα. Δεν λέω. Είναι, έχει τοπία υπέροχα. Το, τα βλέπει και λες την πραγματικά σαν να βγει και ο Ποσειδώνα και να είπε Χριστέ μου, εδώ θα γίνουν όλα. Και άμα είπε Χριστέ μου, ο, ο Ποσειδώνα είναι ο πρόβλημα, πρόβλημα. Ναι, είναι πρόβλημα γιατί είναι του <χωρή> Και Αλλά... καταλαβαίνω ότι κάποιο επειδή κοροϊδεύει, έτσι αυτό. Ναι, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα yeah. ο Ποσειδώνα είναι γιατί έτσι έκανε. Έμαθα από τον αδερφό την άλλη φορά είχε γίνει βροχή ο άλλο και ε, καταγωνιμοποιούσε. <laughs> υπάρχει όμω υπάρχει ένα ζήτημα, ρε παιδί μου εδώ. Ένα σοβαρό ζήτημα. Το οποίο είναι ότι εντάξει, άμα το πεζοδρόμιο είναι όσο ένα άνθρωπο με την πλάτη μου και δύο παλάμε, <laughs> μην πα και βάζει τραπέζια εκεί για να φάει ο άλλο. Δηλαδή έχουν βάλει ah, τραπέζι. τραπέζια. Και, ναι. και, και, το χειρότερο είναι ότι τρώει ο άλλο και περνάω εγώ, περνάει οποιοδήποτε περνάει και παίρνει μαζί το τραπέζι λίγο και αυτό με. Και συνεχίζει. Λέει, εντάξει δεν πειράζει, το τραπέζουμε σε άλλη θέση. Και περνάνε όλοι και κάνουν πέρα εδώ το τραπέζι, το έχουν διαλύσει την προσπίζω και αυτό πάει πίσω με το πιάτο. Δεν μπορεί να πετύχει πυρουνιά. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Δεν χωρά να φα τώρα. Δεν, είναι, αυτό, δεν υπάρχει. Αυτό γίνεται γιατί, κοιτά να δει τώρα δύο χρόνια, έχουμε χάσει δυόμιση την επαφή. Οπότε σου λε έρθουμε πιο κοντά. Δηλαδή, εκεί που τρώσει, πα να καρφώσει το αγκούρι να σου έρθει άλλο να σου κάνει ακουμποκόλι Καθώ περνάει, να μπει όλο με στη σαλάτα, που, να ευχαριστηθεί που την έχει πλέον 12 ευρώ, ρε παιδί μου. Να βάλει όλη τη μούρη μέσα, α πούμε. Δηλαδή, να μου αρέσει αυτό που είμαστε πιο κοντά πλέον. Μπορεί, μπορεί. Ή, μπορεί είναι εγώ να είμαι χάρη. Πρέπει αχάριστας. να υπάρξει μια, μια επανασύνδεση κάπω. Δεν γίνεται να έχουμε απομακρυνθεί οι άνθρωποι. Μπορεί, μπορεί. Πρέπει να, μέσω του αγγίγματο στην ταβέρνα να, ε, ξέρεις, να ενωθούν τα εσωψυχά μα κάπω, ρε παιδί μου, και να βρούμε έτσι μια κοινή οπτική και συνιστόσα για το μέλλον κάπω να ξενοηθούμε τέλο πάντων. Τι θα κάνουμε. Yeah, κατάλαβα τώρα γιατί βάλα πα ναι. για Κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι. Θα, Όλα συνδέονται. θα πέσουν, θα, θα, βρέξει η όρχη <laughs> με αυτό. <laughs> θα <γίνει. laughs> θα Λέει, Λέει, <laughs> βρέξει... και όταν θα πέφτουν. Σκέψου λίγο να πέφτουν με το όσιο. Άκου λίγο. Τι, τι, τι ωραίο θόρυβο θα κάνουν. Θα, κάνουν... <laughs> θα πέφτουν έτσι. Όταν βρέχει. ναι. Τώρα έκανα εικόνα Mission Impossible τώρα που φαντάστηκα ένα. Επειδή ο όρχη κάπω συνδέεται με το υπόλοιπο σύστημα έτσι. Έχει ένα καλοδιάκι. καλωδιάκι. Σωστά. Ναι, δεν αυτό. ξέρω. Ναι, νομίζω. Δηλαδή, φαντάζεται τώρα να, πέφτε πέφτει από πάνω και απλά να, να μην σκάσει κάτω. Απλά να κάνει τόινγκ και να ξα... Σαν bungee jumping, ρε παιδί μου, να κάνει τέτοιο πράγμα. <laughs> και να ξαναφύγει από εκεί που ήρθε. Σχεδόν βρέχει όρχη. <laughs> Ξαναγυρίζω πίσω. Όρχη για ένα μήνα, ξέρω εγώ. <laughs> και να είναι ένα, ένα, ένα <laughs> περίεργο <laughs> καιρικό φαινόμενο που φέρνει σε άβολη θέση κάποιου. Ή από κάποια από... παραλία γυμνιστών, φαντάζομαι. Είναι το ίδιο πράγμα. À, δεν πάει ναι, αυτό. Ναι, ναι, Βρέχει ορχής, υπάρχει... Από τα ορχαία χρόνια. <laughs> ε, εντάξει. Φτάνε. Ορχαία τα είπαμε. Ναι. Ορχαία. Ε, σου χωνέω. Α, για πες. Σήμερα πήγα μια βόλτα από το PODGR. Αχα. Και νομίζω πρέπει να πούμε μια ιστορία εδώ στο κοινό. Ναι. Δεν πρέπει να την πούμε αυτή την ιστορία. Βεβαίω. Ναι, δεν ξέρω για ποια, σε ποια ιστορία αλλά. Για την, την πούμε. παρολίγο σχέση μα με το PodGR. Α, οκ. Okay. Αλλά... Θα το πούμε αυτό. Εντάξει, ωραία. Να το πούμε. Γιατί να ναι, το, ναι, το πούμε, ναι, να ξέρουμε κιόλα. Τι, βεβαίω. Ναι. Που λέτε, εμεί δεχτήκαμε μία πρόταση να συνεργαστούμε με το PodGR και. πήγα εγώ από εκεί, γιατί ο Χάρη δεν μπορούσε εκείνον τον καιρό και τα είπαμε λίγο και αποφασίσαμε ότι ενώ θα θέλαμε πραγματικά η μαρμελάδα να φτάσει σε περισσότερο κόσμο, αποφασίσαμε ότι αυτό δεν θα μα ε, συμφέρει και το, το, συμφωνήσαμε και με τα παιδιά εκεί, γιατί θα χάσει την ανεξαρτησία τη. Θα μπει πλέον υπό την αιγίδα του Pod.gr. Και αυτό μπορεί, επειδή έχουμε ανεξάρτητη χρηματοδότηση από το κοινό, μπορεί σε ένα βαθμό να φανεί ω ε, το λένε, conflict of interest και τέτοια. Γιατί πάρα πολλοί μπορούν να πιστέψουν ότι από τη στιγμή που είμαστε σε ένα μεγάλο δημοσιογραφικό οργανισμό, τέλο πάντων, αυτόματα πληρώνουμε κιόλα. Το οποίο δεν ισχύει αλλά αποφασίσαμε να το κρατήσουμε πάλι εδώ, οι δυο μας, χωρίς ε, κάποια μεγάλη αλλαγή και να παραμείνουμε <κυκλή> ανεξάρτητοι άλλον ένα χρόνο. Ε, αυτό Με... συνέβη πάνω κάτω. Σωστά, ναι. Έτσι ακριβώς όπως τα είπες. Ε, ναι. Τίποτα ε, Και εγώ νομίζω ότι έτσι γίναν τα πράγματα Όσο το θυμάμαι Γιατί ήταν την περσινή σεζόν αυτό Αλλά έχουμε ναι, να ναι, κάνουμε ναι. κατσάπι αλήθεια αρκετό καιρό με το κοινό μας Καλό είναι να ενημερώνουμε τις ε, κινήσεις μας ε, Για όσους ενδιαφέρονται ε, Και από εκεί και πέρα Ναι αυτή ήταν η απόφαση Συνεχίζουμε κανονικά όσο έχει και αυτή τη σεζόν ε, δυστυχώ ή ευτυχώ εμεί οι δύο <laughs> ε, με, <laughs> με, με την ταλαιπώρια που γίνεται Και... Θα, θα, αλλάξουν ναι, πράγματα, δεν θα αλλάξουνε. Ναι. <coughs> θα πεθάνω. Μπορεί. Α, αλλά... αυτό δεν το κάνει επίτηδε. Σου συνέβη. Όχι, όχι. Ναι, ναι, ναι. Okay, μου ανέβηκε okay. ένα κόμπο γιατί συγκινήθηκα πριν που λέγαμε για όρχε. Α, όρθιση. μάλιστα. Η ε, όρχη ήταν που σε. Ναι, ναι, ναι. Πανα... Το οποίο το, το επανέφερα μόνο μου και δεν ξέρω γιατί καν το έκανε αυτό, αλλά. Ναι, ε, ε, αλήθεια είναι ότι ε... το, το είχαμε ξεπεράσει. Ήταν αρκετά ανώριμο για αρχή. Το κρατήσαμε 20 λεπτά σχεδόν. <laughs> <laughs> και μάλλον έχει μέλλον ε, ναι. σε αυτό το επεισόδιο. Ναι, ναι, ναι. Αλλά τι να κάνεις ε, Οπότε ναι, έτσι έχουν τα πράγματα ε, και μπορούμε να προχωρήσουμε ω ε, έχει. Και με αυτό το επεισόδιο και με τα υπόλοιπα. Δηλαδή. Ναι. No Change There. Απλώ αυτό τώρα έφερε εμένα σε μια επαφή με το, με το pod, όπου εγώ ήθελα εδώ και καιρό να κάνω ένα ε, podcast το οποίο να έχει περισσότερη σχέση με την επιστήμη. Και είχα ξεκινήσει και μια προσπάθεια με ένα καλό φίλο και θα την τελειώσουμε σε κάποια φάση, δεν μπορεί. Και έλεγα, μήπω δρέ, τέλο πάντων, και του έκανα μια πρόταση εκεί. Και παιδιά δέχτηκαν. Και σήμερα τα πρώτα επεισόδια για ένα νέο podcast που θα κάνω που θα έχει σχέση με τη χημία και θα είναι μικρό, θα είναι σφινάκια, ξέρεις, 15 λεπτά, όχι παραπάνω, εκεί 15-20 λεπτά και νομίζω ότι θα έχει πολύ πλάκα. Βρέ, τη με βι... όλο αυτό το αίσθησε για να κάνεις αυτό το πρόμο, ε, πήγε... <laughs> πήγες να κάνει εκεί τον ελιγμό σου ότι δεν θα είμαστε στο πόντα, αλλά τελικά κάποιο από του δύο θα είναι. Ε, ναι, μάλλον ναι. Ξέρω εγώ. Όχι, δεν έπρεπε. <laughs> <laughs> όχι, καλά έκανε, γιατί <laughs> ισχύει Α. αυτό. Ε, ισχύει, είναι και αυτό ένα γεγονό. Ότι θα κάνει ε, ένα άλλο podcast στο pod.gr Ναι. Και έτσι και... συνδέονται αυτέ οι δύο ιστορίε. Στον ε, podcastικό κόσμο έχει συμβεί και κάτι άλλο τώρα. Έχει συμβεί κάτι φοβερό. Ο Άρης Άριστο Δημοκίδη έκανε ένα επεισόδιο για τον Αρκά. Δεν ξέρω αν το πήρε χαμπάρι αυτό ναι. καθόλου. Ναι, αν ξέρετε ναι, ναι, το να λέω ναι, ναι. τα μικρά πράγματα. Πήρα και, feedback. Πήρα και feedback. Όχι μόνο το άκουσα, ναι. Και feedback πήρε. Μου το είπαν πολύ ότι αυτό που θα πει. Α, ναι. ναι! Για πες λοιπόν, τι σου είπανε. Και μου είπανε ότι ο Στέλιος αναφέρθηκε και έγινε tag και όλα αυτά μέσα σε αυτό το podcast του Δημοκίδη για τον Αρκά. Και ότι mm. σε ανέφερε σε πολλά σημεία του podcast του. Ναι, νομίζω ήταν τρία Λιντίν. Ναι. ναι. Ο Στέλιος Ανατολίτης ακούστηκε από άλλο οργανισμό, τη Λάιφο, <laughs> διαμέσου podcast του κύριου Δημοκίδου. Ε, χρησιμοποιώ την ε, καθαρεύουσα. Μια ναι, καθαρεύουσα ναι. πολύ δική σου αυτή τη <laughs> <σημαίνει, laughs> <πολύ. laughs> <laughs> <laughs> Με δικέ μου γενικέ και, και μαλακίε. Ε, <laughs> όπου σε έκανε tag ναι, και σε ανέφερε. Ναι. Και είχε πολύ ενδιαφέρον αυτό το είχε podcast. Πολύ ενδιαφέρον. Αλλά να δει τώρα τι παρατήρησα. Το οποίο έχει ακόμη περισσότερο ενδιαφέρον. Γιατί αυτό ναι. ποτέ δεν ξέρει πώ τα φέρνει η ζωή. Βλέπω λοιπόν στο σημερινό post που έχει κάνει ο, ο Δημοκίδης τον οποίο είχαμε μιλήσει. Ο Δημοκίδης με έχει βοηθήσει πολύ να πάρει μπρος το κανάλι μου. Γιατί τον mm -hmm. ξέρει ο Τζουζέπε, ο Βιέρη τέλος πάντων, από τη Θεσσαλονίκη. Και όταν ε, ο Τζουζέπε στην αρχή με βοηθούσε να μοντάω τα, τα βίντεο μου. Ναι. Και όταν, ε, ανέ, όταν άνοιξα το, τα νεύρα μου την εκπομπή, ρε παιδί μου, το έστειλε στον Άρη και του λέει: Με έναν φίλο ξεκινήσαμε αυτό. Και του άρεσε του Δημοκίδη και το πόσταρε. Το και έτσι το πρώτο βίντεο μου είχε πάρα πολλά views σε σχέση με τα υπόλοιπα και κάπω πήρε μπρο το κανάλι. Οπότε mm. του ας πούμε έτσι. Ότι πυροδότησε το... την. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί και να του χρωστάω κάτι, α πούμε. Και του είχα στείλει τότε μήνυμα και είπε τίποτα, ξέρω εγώ, κτλ. Και τώρα του ξανά και του λέω μετά από πέντε χρόνια που έχουμε να μιλήσουμε, ξέρω εγώ, ευχαριστώ πολύ. Και ε, ε, είχε ξεχάσει ότι είχαμε μιλήσει και νομίζω ότι του στέλνω για να του πω να σβήσει. Αυτά που έχει βάλει. <laughs> Φαντάζομαι, να κύριε στον εαυτό σου να, να, να ανεβάσει έντυπη το επεισόδιο, ξέρω να κατεβάσει αυτό που ισχύει τώρα. Και πλέον δεν. να βγάλει εσένα από μέσα. Τι, φάση... τι, είναι αυτά, κύριε Δημοκίδη, δεν με θυμάστε τότε που σα είπα ότι δεν θέλετε να μου μοντάρετε, το βίντεο. Και εσεί απαράδεκτα και αυτοβούλο δράσατε. Αυτοβούλος. Συνεχίζω εγώ με την καθαρέβουσα και αυτοβούλο <laughs> δράσατε και μοντάρετε. Γιατί δεν ξέρω τι λέξει στα ελληνικά για να τη χρησιμοποιήσω την καθαρεύουσα. Και επεξεργαστήκατε το βίντεο μου και κάνατε το, το, το κανάλι μου. Απαράδεκτο. Βγάλετε με αυτό το podcast, σα παρακαλώ. Αυτό ήταν μια. Είναι impersonation του Στέλιου Ανατολίτη που δεν έχει καμία σχέση με το Στέλιου Ανατολίτη. Ναι, αλλά. Είχα. Ναι, αυτό... εντάξει όμω. Εγώ θέλω. Όταν με μιμούνται, εγώ ταυτίζομαι. Ο Στέλιου ήταν κάπω. Αυτό ήταν πιο πολύ τέλειο. Αυτό. Μάλιστα. Και όχι, συγγνώμη για τα αυτιά σα. Συγγνώμη. Όχι, όχι, εντάξει. Εμένα, εγώ έτσι κι να ξέρει κάτι έχει κάνει μια ρύθμιση εκεί που όταν φωνάζει, κόβεται ο ήχο. Οπότε εγώ δεν ακούω. Ωραία. <laughs> καλύτερα νομίζω. Καλύτερα. Ε... Και για να μην ακουστεί τίποτα είναι αυτό. αυτό ένα κενό. Όπω αυτό. Ε? ε, καλό, καλό. Ναι, αυτό. <laughs> <laughs> είδα τι έκανε εκεί. <laughs> Βασικά το άκουσα. <laughs> Βασικά δεν το άκουσα. Οπότε, ναι, οκ. Okay, προχωράμε. Ήθελα να πω λοιπόν ότι. Ε, Τέλο πάντων, μπαίνω στο, στο post σήμερα του, του ε, Δημοκίδη. Γιατί λέει ευχαριστώ και τα λοιπά. Και έχει και μια φωτογραφία του ανθρώπου που είναι ο Αρκάς γιατί γίνεται και η αποκάλυψη και όλα αυτά. Και διαβάσω από κάτω ε, ένα σχόλιο που λέει ότι. Του λέει ότι ρε, ε, ε, άρη, ξέρω εγώ, δεν. Είναι κεντριστικό και άδικο podcast, ξέρω εγώ αυτό. Και του λέει ότι ο Αρκά είναι ίδιο φυή. Και τι να κάνουμε τώρα, και η αντιπαράθεση που επιχειρήσει από τη μία επικριτέ από την άλλη, η τέχνη του είναι κατώτερη λέει τη περίσταση. Και δεν σώζεται ούτε από δηλώσει θαυμαστών, ούτε από αγαπησιάρικα σχόλια, που μου είπαν είναι καλό άνθρωπο, ξέρω εγώ. Και του λέει, περιμένω να επανέλθει στο ύψο σου με άλλα πόντ. Και του απαντάει ο Δημοκύδη, και λέω, Τι σημαίνουν τώρα όλα αυτά, μέχρι που κοιτάω ποιο το γράφει. Και είναι ο Αντώνη ο Οκ. Okay. Και βρίσκομαι εγώ τώρα σε μια φάση που έχει ακούσει αυτά που λέω για τον Αρκά ο Αντώνης ο Καφετζόπουλος ναι ο οποίος προφανώς δεν έχει συμπαθήσει αυτά που λέω για τον Αρκά <laughs> 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 γιατί για τον Καφετζόπουλο μάλλον αρκεί το τι είναι ιδιοφύης εντάξει εμένα δεν μου αρκεί αυτό γιατί είχα την τύχη να γνωρίσω κανένα δυο και δεν εντάξει, διαφωνείτε και okay. ναι, ο Καφετζόπουλος μπορεί να έχει την άλλη άποψη ότι άμα είσαι ιδιοφία. Α κάνει ό,τι γουστάρει. Ναι, ναι πώ ναι. να ξέρω. Δε, δε, είσαι υπεράνω κριτική, α πούμε. Ε, Όπω και, και να. Και αυτό να που έχει... είπαμε μόλι, βγάλαμε ένα συμπέρασμα που μπορεί να μην ισχύει. Εσύ. Δεν ξέρω. Ναι, προφανώ, προφανώ. Δεν ξέρω. Πάντω. Ε, ε, είναι πάρα πολύ περίεργο να συνειδητοποιήσει ότι αυτό έχει συμβεί. Ξέρω, είναι... Ναι, ε, 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 είναι ε, σουρεάλ. Ε, είναι περίεργο. Μάλιστα. Οκ, okay, εντάξει τώρα. Εντάξει, όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά. Αλλά είναι... είναι το ίντερνετ, ναι. ρε φίλε. Είναι έμεση διαφωνία όμως έτσι. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν αντιπαρατεθήκατε καν ναι, face to face. Ναι, 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 ναι. Ήταν ναι. ότι μέσω ενός podcast άλλου ανθρώπου άκουσε αυτά που έχεις πει και διαφώνησε με αυτά που έχεις πει. Δηλαδή, είναι αρκετά πρόξη φάση. Είναι. Αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί είναι αυτό το χάο του ίντερνετ, ρε παιδί μου. Το οποίο τώρα εμένα ας πούμε με ένωσε με έναν άνθρωπο ο οποίο είναι και ε, μεγάλο τοπίο τη Ελλάδα γενικά, ε, με ένωσε με έναν τρόπο με τον οποίο δεν θα σε ένωνε με έναν. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να βρεθώ με έναν άνθρωπο στο δρόμο και να μου πει, α πούμε. Άκουσα αυτά που είπε και διαφωνώ. Δεν, δεν θα γίνει καμία γνωριμία έτσι. Σε μια καφετέρια που ήσουν χθε στο, <laughs> ναι, ναι, στο Χαλάνδρε, ξέρω αυτό, εγώ. Αυτό. Δεν δε θα γίνει ποτέ αυτό. Δεν παίζει. Δηλαδή, δεν ξέραμε ούτε καν πώς σα πω, τις περισσότερες απόψεις των καθηγητών μας στο σχολείο που ήταν οι πρώτη μας, ξέρεις, οι Η πρώτη διάσημη θεωρώ ότι είναι. Ξέρεις, γιατί περπατά στον δρόμο και, και λε: Οχ, 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 οχ η, 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 κυρία των Αγγλικών μα, η τάδε ξέρω εγώ. Η κυρία των Γαλλικών μα. Και είναι λίγο σαν προσωπικό τη. Γεια κυρία, τι κάνετε. Σου καλά. Είμαι και θα ντρέπτει, και θα λέει: Χριστέ μου, έχω χτενιστεί τώρα. Είμαι στο κατσιβέλι, βγήκα να πάρω γάλα. <laughs> και αυτό το λένε όλοι, εντάξει. Είναι, είναι αυτό το πράγμα. Δεν, δεν έχει δει τώρα, άμα δεν δει καθηγητή σου με φανέλα και, και πώ το λένε, και. Και, και κοντό παντελόνι, α πούμε, και πέδιλο. Νομίζω ότι θα, θα μείνει στη φανέλα μόνο αυτό. Όχι, όχι, το Μόνο με φανέλα, καλύτερα να μην. Κασκορσέ. ωραία λέξη. Κασκορσέ. Να το δει έτσι, ρε παιδί μου, να σου λέει συγγνώμη, μισό λεπτό. Έλα, τι. τι, αυτοκινήτου είναι. Ο Κασκορσέ. Εννοείται. Ο δεξή και ο αριστερό. Έχει αρπάξει ο Κασκορσέ. Α, ah, ο Κασκορσέ θα μπορούσε να είναι και ε, φαρμακευτική εταιρεία που βάζει καλλιεργητικά. <laughs> Πήρα ένα νέο σαπούνι Κασκορσέ. <laughs> 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 ναι, και και φα... φαγητό. Ναι, αλλά Και ναι, φαγητό, πες... ναι. Α, ah, ναι, ρε, με λουκάνικο. <laughs> κασκορσέ, έχει δοκιμάσει κασκορσέ με αυγά, oh. ξέρω εγώ. Και, <laughs> ναι. και θα λέγαμε εντάξει, βρήκαν φίλε τρόπο να κάνουν βίγκαν κασκορσέ, χαμό, ξέρω εγώ. Φεύγει <laughs> <laughs> χολυστερίνη και τέτοια. <laughs> και θα έχει μανιτάριο. <laughs> λοιπόν, ωραίο. Ναι, τέλο ε, ε, ναι. πέρα από αυτή την παράνοια λοιπόν που δεν χρειαζόταν, ήθελα. <laughs> γιατί <laughs> εδώ αυτά, μόνο εδώ αυτά. Ε, ήθελα να πω αυτό ρε παιδί μου, ότι δεν παίζει τώρα αυτή. Δηλαδή, για κάποιο λόγο, ας πούμε, ένα άνθρωπο που κινείται στο χώρο του θεάτρου. Ε, και το, είχε, το είχε, στο, στο παρακαλώ, υποδεχθείτε νομίζω, ο Λάμπρο του είχε κάνει συνέντευξη του Καφεντζόπουλου. Mm -hmm και λέω εντάξει, θα μπορούσα να γνωριστεί μέσω του Λάμπρου. Ξέρεις, δεν θα κάναμε ποτέ την κουβέντα για τον Αρκά. Και τώρα ένα random άνθρωπο ξέρει την άποψή μου για ένα τέτοιο. Και... Το οποίο είναι και άνθρωπο που ξέρει, ψιλομεγαλώσαμε και μαζί του, τον ακάλυπτο και οτιδήποτε. Και είμαι. Τι είναι το Ιντερνετ, ρε φίλε. Όχι, πραγματικά δηλαδή, τι είναι το Ιντερνετ. Πώ. Πώς, πώς, τι, τι είναι. Ξέρω, ξέρω πάνω κάτω. Ναι, ναι. Εννοώ τι είναι. <laughs> Πώ μα φέρνει σε αυτέ τι συνθήκε. Πάμε, πάμε, να εξηγήσουμε το IP πρωτόκολλο. <laughs> <Πάμε, laughs> <να τα ξεκινάμε. laughs> Είναι, είναι εντελώ ραντομιά. Είναι σαν πώ δουλεύανε παλιά τα τηλέφωνα και εσύ θέλει να μιλήσει εγώ με μένα και το κέντρο δεν σε συνδέει σε μένα, σε συνδέει στον καφετζόπουλο και απλά ακούει αυτά που είχε να πει σε μένα. Α, και okay, λέει γιατί okay, ωραίο. Εμένα μου κάνει ωραίο. κάτι τέτοιο, α πούμε, κατάλαβε. Okay, το ακούω κι αυτό. Ναι. Σε αντίθεση με μένα, ναι. Που δεν που είναι περίεργο, Πολύ... Μπορεί να γίνει ρεζίλ, ξέρω εγώ, σε, σε... οποιονδήποτε για το οτιδήποτε. Καλά, ναι. Είναι τρομακτικό αν κάτσει και διανοηθεί το τι τι έκθεση μπορεί να έχει μου, στον οποιονδήποτε. Ναι, 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 Καλά, γιατί δεν σου είχα πει για το Μετζέλο. Το Μετζέλο Αυτή τον ιστορία την έχω πει. Ναι. Είναι σκουμπριών. Ναι, ναι, ναι. Ε, δεν θυμάμαι. Α, έτσι, πήγα ας, να κάνω αλλά... μια δουλειά και ήταν και ο Μετζέλο εκεί και γνωριστήκαμε. Και ο Δημήτρη και με το που μου λέει Δημήτρη, εγώ που δεν είσαι ο Δημήτρη τώρα, Εσύ είσαι ο Μετζέλο. Άσε με. <laughs> τέλο πάντων τον ξαναείδα κανένα δύο-τρει φορέ και παίζει και να τον ξαναδώ και στο μέλλον. Και σε κάποια φάση εκεί που καθόμαστε με ρωτάει Ρε Στέλιο, να σε ρωτήσω. Λέω ναι, εσύ κάνει το λίγα λόγια. Του λέω ναι, α το καλώ Και ακούω τόσε μέρε, τόσο καιρό που έρχεσαι, ακούω τη φωνή. Και λέω, ο Στέλιο πρέπει να το κάνει αυτό. Και έχω. Άκου δει τώρα. Ναι, έχω πάθει τσότσο. <laughs> 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 και <laughs> του λέω, τι φάση. Και μου λέει, τε, Το ακούω. Είναι από τα λίγα podcast που ακούω και μου αρέσουν, ρε παιδί μου. Και απορούσα αν ποτέ θα το συνεχίσει, α πούμε. Και είναι πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Ειδικά κάποια επεισόδια. Και ήρθαμε να μιλάμε για κόμιξ. Και είμαι. Οκ. Okay. Εντάξει. Ο άνθρωπο που με συντρόφευε η φωνή του ξέρω, σε όλα. σε πάρα πολύ μεγάλο μέρο τη ζωή μου, α πούμε. Ναι. Τώρα είναι. Μου λέει, Καλά. Αυτό ακουγή, είναι, να... γεν, είναι γενικά σουρεάλ τώρα. Να, να σε ακούει κάποιο που άκουγες εσύ κάποτε. Ναι, ναι, ναι. Το έχουμε ναι. ξαναναφέρει και με το ζήσει έχει γίνει αυτό. Καλά, που ναι. Τον είχαμε ναι, ναι. για καλεσμένο. Και, δηλαδή σε πολύ πιο προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο που συνδεόσαστε. Ε, αλλά και. Και με το Μετζέλο που είναι εντελώ άκυρο, ξέρω εγώ. είναι, είναι εντελώ άκυρο. Ναι, ναι, ναι. Στην Αμερική και να σου πει, δεν ξέρω. Ο Γκούντι Άλεν. Α, άκουγα Μαρμελάδα Φράουλε. Ναι. ναι, ναι, μπράβο, είναι αυτό σε, ρε παιδί. Στο Google Translate, ναι, το έβαζε στα αγγλικά και ό,τι καταλάβαινα. Έτσι έμαθα ελληνικά από εσά. Όπω <laughs> <laughs> ο φάν μα, ο Ισπανό που έμαθε. <laughs> Έχουμε ένα φάν Ισπανό που οποίο έμαθε ελληνικά από το δικό μα podcast. Το οποίο έμαθε τα λάθο ελληνικά σίγουρα. Και τον ευχαριστούμε πάρα ο πολύ. Ο Λυσβοκόληξη. <laughs> <laughs> αυτό. Δεν θα πω το όνομα, δεν τον εκθέσω τον άνθρωπο, αλλά τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχει έρθει και σε παραστάσει και λέει: μα, Έχω μάθει. Και μίλαγε πάρα πολύ καλά ελληνικά. Σίγουρα δεν το οφείλει σε εμά, αλλά αυτό α, είναι Α, ο καλά, τρόπο να μάθει. Ναι ναι. ναι, ναι, να, να μάθει ελληνικά. Οπότε. Εντάξει, πολύ τρομακτικό. Είναι, είναι ναι. πολύ σουρεάλ. Είναι πολύ, σουρεαλ, τρομακτικό. Είναι είναι Ήρθα να σας σα ακούω και μαθαίνω ελληνικά. Εγώ θα να του πω: Όχι. <laughs> 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 Μη το κάνει. Βάλε τι εκπομπέ του του Αυτό. Βάλε τηλεμάρκετινγκ, κάτι ρε παιδί. Α, μου είχε. Στο stand-up, ρε, πήγα να κάνω work in progress στην καινούργια παράσταση στη Θεσσαλονίκη. Και κάθομαι έχω ένα κομμάτι που έχει λίγο crowd work. μιλάμε το κοινό. Θε να σταθούμε λίγο σε αυτό. Τι έχει καινούργια παράσταση, να το πούμε και στο podcast, να το προμοτάρει ναι, 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 μετά, μετά. ακριβώς Ακριβώ μετά. αμέσως Αμέσω μετά. για να σου πω γιατί ρωτάω εκεί. εκεί έχει κάνει κανεί κάποια σάπια δουλειά. Και πετάγεται Ρε, ήταν τόσο τέλειο αυτό που είπε, γιατί πραγματικά. Τι νομίζει ότι είπε, Δεν Και έχω τί... ιδέα. Δεν ξέρω καν τον όρο Σάπια δουλειά μια δουλειά που είναι σάπια, ρε παιδί μου, που δεν είναι κανονική, α πούμε. Είναι σάπια. Την κάνει απλώ για να πάρει τα λεφτά, μην πεθάνει, ξέρω εγώ. Όλε οι δουλειέ έτσι. <laughs> Έχω Όλες τέτοιο αστείο. Έχω τέτοιο αστείο. Χαίρομαι που το λε αυτό. Okay. Okay. <laughs> Αλλά <laughs> δεν μπορώ <laughs> να φανταστώ καν τι είπε. Δηλαδή, το μόνο πράγμα που μου έρχεται αυτή, αυτή τη στιγμή στο μυαλό είναι ένα άπιο όρχη που ήρθε από τον ουρανό. <laughs> <Αυτό>. <laughs> Όχι, ωραία. Λοιπόν, αυτό ο άνθρωπο είπε σκηνοθέτησε τηλεμάρκετινγκ. Και, δηλαδή, ναι, φίλε, αυτό θα έπρεπε να είναι ορισμό τη άπια δουλειά όταν Α, Αμπράβο, ακριβώ. Και... Δεν νομίζω ε... ότι θα ξανακούσω κάτι τέτοιο. Αν αυτή η παράσταση πάει όπω το χάπι και κάνει 70-80 παραστάσει, να είναι καλά, ε, πραγματικά δεν νομίζω ότι θα ακούσω από 80 ανθρώπου ξανά κάτι τέτοιο. Η δηλαδή... καλύτερη απάντηση, σου έχω κοντινό παράδειγμα όμω, μου ήρθε κατευθείαν στο μυαλό ναι. ε, να τραβά καλυτερη απαντηση σου εχω κοντινο παραδειγμα ομω μου ηρθε κατευθειαν στο μυαλο να τραβας βιντεο σε γάμους είναι εκεί πάνε τα, τα όνειρα του κάθε οπερατέρ και του, που πεθαίνει Ναι, ναι, Ά, δεν διαφωνώ που, αυτό, καθόλου. Αλλά αυτό, ό, αυτό. είμαι μαζί σου 1000%. Απλώ αυτό δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι είναι σκηνοθέτη. Ε, ναι, ναι, εντάξει. <laughs> και του λέω ποιο είναι το χειρότερο πράγμα. Μου <laughs> λέει ότι έπρεπε να σιδερώνω τα σεντόνια στα διαλύματα. <laughs> <laughs> Γιατί πουλούσαν σε <σεντόνια. laughs> <Τέλεια. laughs> Και τη σιδερώνω και... ο ίδιο. Ναι, ο σκηνοθέτη. Οκ. Okay. Δηλαδή είναι, είναι υπέροχο όλο αυτό. Δεν νομίζω ότι Πώ να σου πω, θα ακούσω κουλά πράγματα, είμαι σίγουρο θα ακούσω πολύ ωραία πράγματα. Εννοείται. Αλλά όταν ξεκινά μια παράσταση work in progress με αυτό, με το σκηνοθέτσε είμαι... <laughs> τηλεμάρκετινγκ Μόνο, μόνο προ τα πάνω μπορεί να πάει αυτό. <laughs> Δεν έχει. Είμαι, έχουμε, είμαστε... <laughs> Γιατί μετά σηκώνει χέρι το άλλο παιδί και κάνει ασκούμενο δικηγόρο. Και λέω. Πώ! Ναι, εντάξει. Αυτό είναι και κάτι βέβαια σύνηθε. Δηλαδή. Ναι, υπάρχουν ναι. πολλοί ασκούμενοι ναι. δικηγόροι. Αλλά ναι, φοβερό. Οκ. Okay. Οπότε, οπότε ναι. Ε, ε, καινούργια ναι, καινούργια παράσταση. Καινούργια ε, παράσταση, πότε έχει Πρεμιέρα, Έχω 5 Οκτωβρίου που θα είσαι κι εσύ. Είναι στο θέατρο Αλάμπρα. Διότι δυστυχώ το, το χιτήριο ε, μάλλον κλείνει. Τέλεια. Ε, γιατί. έπεσα τώρα. Ε. Ε, όχι, εντάξει, δεν έχει να. Δεν, ε, ε, είναι καθαρά θέμα αγορά. Δηλαδή, κάποιο αγόρασε κάτι και είναι στο ίδιο οικόπεδο και θέλει να κάνει Airbnb. Ούτε καταλαβαίνω, ούτε ξέρω. Ούτε. <laughs> Δεν ξέρουμε πώ λειτουργεί ο κόσμο. Ναι, δεν γενικά... με το Ιντερνετ καλά. καλά. Δεν Θα ξέρουμε πώ λειτουργεί ο κόσμο τώρα ναι, και η οικονομία. Ναι, 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 ναι. Εσύ ένα. Αμόρφωτο, θα να πω. Ένα άνθρωπο που. Ένα πλε... πλεμπαίο. Που δεν έχει τελειώσει καν τη σχολή του. Τίποτα ίσως. ούτε καν. Ούτε και καν. απλά έχει βγάλει δύο specials στο Ιντερνετ. Αυτό δεν μου λέει κάτι εμένα. Ούτε εμένα μου λέει κάτι. Ε. Και είμαι έχει. εγώ που τα έχω κάνει. Ε. Φαντάσου δηλαδή πόσο. Πόσο και... <laughs> δηλαδή. <laughs> λάθο είναι όλο αυτό. <laughs> Ναι, δεν ξέρω. Πε και εσύ. Όλο εγώ λέω τα δικά μου σήμερα. Και θέλω ναι, να πει ναι. ένα νέο, νέο. Εγώ. εγώ... Ε, ένα νέο. Ε, ε, τι να πω. Εγώ, σαν νέο, τώρα δεν, δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Εμένα το δικό μου καλοκαίρι, καλά, εσύ το ξέρει, αλλά ναι, ίσω μπορεί να ενδιαφέρει και δύο άτομα από το κοινό. Ε, είναι ότι δεν συνέβη κάτι. Ε, δεν πήγα και ουσιαστικά, ουσιαστικά διακοπέ, οπότε δεν ξεκουράστηκα. Και περίμενα πώ και πώ να ξεκινήσει η χρονιά και η μαρμελάδα φυσικά. Ε, επειδή είμαστε αυτό το podcast, δεν ε, ναι, το λέω ε τι, έτσι. Και δεν το εγώ την περίμενα. Τυχαίνει να βρίσκουμε. Και να ξεκινήσουμε κανονικά τη σεζόν μα, τι παραστάσει μα και αυτά. εγώ θα έβαζα ω highlight του το, τελευταίου, α πούμε, μήνα ή εβδομάδα ή διβδόμαδου ή δεν ξέρω οτιδήποτε. το Athens Comedy Festival που ήταν έτσι μια επίση σουρεάλ εμπειρία. Γιατί. Ε, ξέρεις, ήταν ωραία, έγινε φεστιβάλ μετά από τρία χρόνια, από το 19 ας πούμε, που είχε να γίνει. Μαζευτήκαμε όλοι οι κομική που πάντα αυτό είναι μια, ένα φεστιβάλ για μα προσωπικό, ναι, ξέρεις, ναι. για, αυτού που ασχολούνται με την κομμωδία. Ε, είδαμε άτομα που είχαμε να δούμε και κομικούς πάρα πολύ καιρό. Ήμασταν όλοι μαζί, παίξαμε σε δυόμισι κόσμο. Εσεί Άλλοι παίξαμε μόνο σε 1500 ναι, εντάξει, Πλέμπε. το μισόκι, ναι όχι, είναι πραγματικά μια φοβερή εμπειρία που κι εγώ δεν είχα την τύχη μέχρι τώρα να τη ζήσω, έτσι μεγάλη χαρά, δηλαδή ήταν πραγματικά φεστιβάλ, ήρθε τόσος κόσμος να δει stand-up comedy, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο να το περιγράψω καλύτερα, τεράστια χαρά αυτό το πράγμα που, που βιώσαμε. Δεν ξέρω, εσύ βέβαια έχεις νομίζω ξαναπαίξει και στην παράσταση της ε, Κατερίνας της Βρανά, ε, αν δεν κάνω λάθος, που είχε 2.000 κόσμο. Ή είχαμε παρακολουθήσει ως κοινό μαζί και την παράσταση της χρήσης στη βιντεοσκόπηση που είχε επίσης 2-2.500 κόσμο. Αλλά... Είχε δύο 400 η Χρυσά και τότε για το v 4 είχε γίνει δύο 200. 200 Και εκεί το... είχα παίξει, α πούμε. Αυτό που είχε παίξει. Δηλαδή, προμακτικό. εγώ που δεν το είχα βιώσει ναι. ω κωμικό, αλλά μόνο ω κοινό. τον περασμένο Ιούλιο κιόλα, πολύ πρόσφατα με τη Χρυσά που είχα πάει κιόλα δηλαδή, mm. Ε, Μπράβο, Χρυσά! Χαμό, θα βγει και αυτό κάποια στιγμή στο YouTube μετά τη δική σου ναι, ναι, και θα είναι παράσταση που βγήκε ναι, ναι. τώρα πριν λίγε μέρε, πριν δύο εβδομάδε. Σωστά τα λέω. Να το προμοτάρουμε yeah, yeah, yeah. κι αυτό. Ε, yeah, 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 yeah. Το χάπι παιδιά είναι online. Να το δείτε αν τα τρία άτομα που μπορεί να μην το έχετε ακούσει από δεν ξέρω, από κάποιο τελάλι τη γειτονιά σα ή κάτι τέτοιο. Ε, ο Στέλιος έχει. Έχω βάλει, μας. έχω βάλει πολλού. Δεν νομίζω, αυτούς. το ξέρουμε. Είναι ναι, καστανόχωμα, ναι, ναι, κοκκινόχωμα, αγάπη στο YouTube. Ε, ναι, μπείτε τώρα, κάντε like, subscribe και όλα αυτά. Ε, οπότε, ε, εντάξει, δεν, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Ρε. Εσύ. Είναι κάτι φοβερό. Δηλαδή, κάτι... Και νομίζω ότι και ο κόσμο το χάρηκε πάρα πολύ και το αντιμετώπισε και σαν φεστιβάλ και ήρθε με διάθεση να γελάσει παρότι ήταν. Σαν γήπεδο, ρε παιδί, αφανή ο χώρο, α πούμε. Ναι, 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 ναι. Ε, ήταν ναι, ναι, πολύ ναι. συμμετοχικό και πολύ θερμό και του ευχαριστούμε γι' αυτό. Δηλαδή, εμεί παίξαμε να πούμε σε διαφορετικέ μέρε, εγώ και ο Στέλιο. Ε, ο Στέλιο επέξε την Παρασκευή, εγώ το Σάββατο. Αλλά φαντάζομαι ότι η εμπειρία σου ήταν παρόμοια, έτσι, γι' αυτό. Και λέω, Στέλιο, δεν ήταν η χειρότερη μέρα τη ζωή μου. Όχι, όχι, ήταν, καλά, πολύ ωραία, ναι. ήταν πολύ ωραία. Εγώ θυμάμαι. Ρε παιδί μου, θυμάμαι. Ε, Τελευταία έπαιξα, έπαιξα, και στο αντιφασιστικό. Έπαιξαμε και στην ΚΝΕ, whatever τέλο πάντων. Και βρεθήκαμε πολύ κομικοί μαζί. Και αυτό κρατάω αυτό που είχε πει ο Ρίγα στο. Το τέλος, ο Αριστοτέλη ο Ρίγα όταν βρεθήκαμε στον αντιφασιστικό Σεπτέμβριο, παιδί μου. Και γνωρίσαμε και τη Μάγδα Φίσα, το οποίο ήταν ανατριχιαστικό από πάνω μέχρι κάτω. Καλά, αυτό. Ε, εγώ με τον Πίτσε δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε. Ήταν. <laughs> αυτό το πράγμα. Mm. Πάθαμε σοκ. Ε, που λέτε στον αντιφασιστικό Σεπτέμβριο, είπε ο Ρίγα. Επιτέλου, Κομική. <χει> Γιατί έχουμε να βρεθούμε τόσο πολύ καιρό όλοι και μαζί. Τόσο, και τόσο παίξουμε. πολύ μαζί, ναι. Και Γιατί και είμαστε πάρα πολλοί. Πολύ που... Κάπω είχα στο μυαλό μου να δω τι κάνουν όλοι, πώς είναι. Και κάπως έγινε δεύτερη μοίρα... Το ότι παίζουμε. Το performance. Ναι, ναι, αυτό. Γιατί παίζω και νέο υλικό το οποίο ακόμα δεν το έχω ρε, παιδί μου. Δεν είναι τέλειο, ξέρεις δεν, δεν είναι καλογιαλισμένο, είναι α πούμε. Ναι, είναι ακόμα... ναι, ναι, ναι. Δε, και δεν μπορεί και να είναι. Δεν, δεν γίνεται. Δηλαδή, όποτε και να ανεβάσει μια παράσταση, η δέκατη θα έχει αλλαγέ. Δηλαδή, έτσι έγινε και θα, και θα είναι πιο βελτιωμένη δηλαδή. από, από την αρχή. Ναι, αναγκαστικά. αναγκαστικά. Και εδώ σκέψου ο Αντρέα, ο Πασπάτη είδε το χάπι, ξέρω εγώ, τι να σου πω τώρα το χειμώνα πριν το μαγνητοσκοπήσω και το ξαναείδε τώρα και μου λέει μπράβο και άλλη δουλειά έκανε. Και άλλο. Και λέω δεν, δεν την καταλαβαίνω καν ότι γίνεται. Δηλαδή ναι, αλλά έτσι λειτουργεί, είναι εξελισσόμενο. Ναι, έτσι δουλεύει αυτό. Και είχα, το, είχα κάπως έκλεισα. Ξέρεις, όταν καμιά φορά έχει άγχο για κάτι και λε πώ θα παίξω τώρα εγώ σε αυτόν τον κόσμο, κάπω το κλείνει και λε δεν πειράζει, είναι σαν όλα τα άλλα. Θα ανεβώ και θα παίξω. <laughs> και κάπω επικεντρώθηκα για να μην αγχώνομαι στον κόσμο και στου κωμικού που είχα να δω τόσο καιρό. Και κάπω ήμουν πόπορε πω, πω, φίλε, είμαστε όλοι μαζί και υπάρχουμε. Ξέρεις, δεν έχουμε πεθάνει. <laughs> <laughs> Κάποιο <laughs> από εμά, <laughs> ναι, ακόμα. Είναι, <laughs> ναι, ήταν ακόμη. ένα ωραίο coming together. Επίση, εγώ πέρα από την πρώτη φορά που παίξα σε τόσο μεγάλο κοινό, ήταν και η πρώτη φορά. Μπορεί να σου φανεί περίεργο αυτό. Είναι σας φανεί περίεργο, γιατί δεν απευθύνομαι μόνο στο Στέλιο. Μιλάω και σε εσά που μα ακούτε. Ε, μπήκα πρώτη φορά, ενώ έχω, να πω ότι έχω υπάρξει σε πάρα πολλέ συναυλίε θεατή, σε χημική τουαλέτα. Το έλα, έλα. Πρώτη φορά σοβαρά. σε χημική τουαλέτα. Και ήταν τι ]ε από τι χειρότερε εμπειρίε, γιατί καταρχά είναι σκοτάδι. Πρώτο. Ναι. Δεύτερο. Πρέπει να φακό. Αυτό που μου έκανε εντύπωση. Τι φακό, θα πηγαίνει να με φακό. Εντάξει, τώρα έχουμε κινητά, οκ, okay, ρε παιδί μου. Εντάξει, αλλά γενικά παλιότερα πώ το κάνει άνθρωπο. Και δεύτερον. Στην τύχη. Γιατί όταν την ώρα που πήγε. Στην είναι μόνο αυτό. Την ώρα που κατουρά, στα πετάει και πίσω. Ήταν ένα πράγμα που ανοιγόχλινε σαν καπάκι. Και ήταν σε <laughs> Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δηλαδή, ό,τι μικρόβια έχει από τον άλλον που έχει πάει να κατουρήσει, απλά στα γυρνάει πίσω. Και τα δικά σου. Πάρτα, Όχι, τα, αλλά τα δικά σου. Εντάξει, okay, ρε, παιδί. Και άκουγα... στο, Πρέπει να έχει πολύ λάθο. <laughs> και έλεγα, <laughs> και αυτό χάλασε. <laughs> γιατί θα έπρεπε να το κάνει αυτό <laughs> τώρα. Δεν έπρεπε να συμβαίνει αυτό <laughs> τώρα που ανεβοκατεβαίνει. Ένα... Σκεφτείτε τώρα, σαν μια. Ε, φαντάζομαι είστε νορμάλ άνθρωποι, έχετε πάει όλο και στο Αλλά σκεφτείτε. Μια κανονική συμβατική <laughs> τουαλέτα που να έχει όμω εκεί που είναι το νερό ένα καπάκι που να στα πετάει όλα πίσω ή να σου κάνει αέρα. Δεν είναι φίλοι. Έκανε <laughs> πολύ θόρυβο <Ρε>, στην <laughs> <ρε, laughs> αυτό, όταν... <laughs> αυτό ρε χάρη. Αυτό όταν βαραίνει, ανοίγει για να φύγουν μέσα. <laughs> έχει άλλε τουαλέτε που, που απλά κατουράζει μέσα σε όλο το κενό. Δεν έχει ναι, θα προτιμούσε <laughs> αυτό <laughs> το κενό να κατουράσει το κενό παρά να κατουράσει ένα καπάκι που πάνω που κλείνει από κάτω και με άγχωνε ότι θα κολλήσω όλα τα μικρόβια άλλου του κόσμου. Εντάξει, οκ, αυτή ήταν η εμπειρία. Εγώ στη συγκεκριμένη χημική ξέρετε τι έκανα. Βγήκα. Ωραία, βγήκα. πήγα και πάτησα δίπλα ακριβώ το απολυμαντικό που έχει και το άπλωσα στα χέρια μου. Και μετά είδα ότι τα χέρια μου κολούσαν. Και έρχεται μετά δίπλα μου η Ειρήνη, ξυγκάκι, και λέω ρε, γιατί κολλάνε τα χέρια μα. Και πήραμε λίγο νερό και πλήραμε τα χέρια μα. Και μετά έρχεται ο Πάρη, ο οποίο έχει πλύνει τα χέρια του. Και συνειδητοποιούμε ότι εμεί αυτό που βάλαμε πάνω μα ήταν σαπούνι. <σχ> και ότι όλο αυτό το πράγμα είναι μια πλαστική βρύση που πλέει τα χέρια ωραί. σου. και εμεί πήραμε και βάλαμε σαπούνι και είπαμε Α, αντισηπτικό, τι ωραία. ναι, ωραία. σαπούνι ξεραμένο πάνω στα χέρια σου. Τέλειο, εντάξει. Το, την πατήσαν και άλλοι με το σαπούνι, αλήθεια είναι. Ναι, ναι, Οπότε, ναι. ναι. ναι, ναι. ναι. Είναι, αλλά ήταν ωραία, ήταν ωραία. Δηλαδή και τα δύο σαν εμπειρία. Ήταν πρωτόγνω, πρω, πρωτόγνω εμπειρία και οι δύο και πάρα πολύ. Δηλαδή έμαθα κάτι, ρε παιδί μου αυτό. Πάρα πολύ διδακτικές Και χαίρομαι. Και χάρηκα. Και ελπίζω να ξαναγίνει του χρόνου. Ναι. Και να ξεκινήσει η ναι. χρονιά επιτέλου λίγο πιο νορμάλ από τι υπόλοιπε. Να δούμε. να δούμε. Άντε να δούμε. Και σταματάνε και εδώ, αυτό. ρε, για πάντα. Αυτό δεν έχει άλλο. Άντε να δούμε. Άντε, άντε. Ρε, τι ρε. <laughs> Ακούγονται ζάρια από <ποτάβια. laughs> Όχι, ναι, αυτό, τίποτα. Μετά να ακούγονται. Ε, ε, είναι πίσω και πλένει τα πιάτα, ξέρω εγώ αυτό. Είχε τέτοιοι. Είχε φυσικού περιβάλλοντο. Ναι. Βγήκε στο δρόμο. Κατουράσει χημική τουαλέτα. Τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω τι θα μπορούσε να, να ακούγεται από πίσω. <laughs> Εγώ αυτό το επεισόδιο πρέπει να μου πει τι τίτλο θα βάλω. Να βάλω το χημικό κατούρημα του Χάρη. Γιατί. No, ε, δεν νομίζω ότι υπάρχει χειρότερο από το Βρέχει Όρχη, α πούμε, <laughs> για πρώτο επεισόδιο. <laughs> <laughs> το οποίο είναι κάτι που βρέχι. υπόθηκε. Δεν είναι ότι. Ναι, ε, ναι θα, θα είναι δύσκολη. Πάμε δηλαδή. Θα είναι δύσκολη σεζόν, ναι. Θα είναι μια... Δεν θέλω να ξεκινήσω με το Βρέχει Όρχη. <laughs> να, πω... να βάλω. Βρέχει και να το αφήσω. <laughs> θα μπορούσε. Όχι, εντάξει, θα, μπορείς, μπο, μπορούμε να το σκεφτούμε όσο θέλουμε, αλλά μπορούμε και καθόλου, α πούμε. Ναι. ή να μην βάλει καθόλου τίτλο. Επίση, και θέλεις. αυτό δεν το έχουμε κάνει. Ναι, δεν το έχουμε κάνει γιατί δεν παίρνει αλλιώ το, το αρχείο <laughs> το streaming. <laughs> δηλαδή <Δεν> είναι πολύ <laughs> πρακτικό ο λόγο. Αλλιώ δεν μάθινε. Ε, Ού, άνετα, wow, επεισόδιο 80. Και τι σημασία έχει αυτό που είπε τώρα μπροστά στη, στην αιωνιότητα και, στη, και στο θάνατο. Τι, τι σημασία έχει, Ωραία, δεν θα περάσει ένα επεισόδιο. Τόσα έχουμε χάσει. Τόσα live επεισόδια έχουμε <laughs> χάσει. Έχει, έχει σημασία γιατί αν δεν ανεβάσουμε θα συνεχίσουν να μα ρωτάνε αν πεθάνουμε. Οπότε αυτό στην ουσία έχει να κάνει με το θάνατο αυτών <laughs> καθ' αυτών. Είναι. είναι το ίδιο. Εντάξει, θα πάρει μια παράταση. Μία εβδομάδα, δύο ξέρω, Δεν είναι κάτι. Εδώ θα είμαστε. Θέλω να συζητήσουμε λίγο έτσι και με τον με το κόσμο το, το εξή: ότι υπάρχει μια περίπτωση φέτο να μην. ο χρόνο μα να μην επαρκεί για να βλέπουμε ταινίε και σειρέ. Οπότε υπάρχει ένα ενδεχόμενο αυτή η στήλη του Netflix Corner, παιδιά, να μην είναι. είναι παρούσα πάντα. Ναι. Ε, Πράγμα ε... που ήσχε και πέρσι και... σε έναν βαθμό, ναι, γιατί, για του ίδιου λόγου, ναι. αλλά νομίζω ότι φέτο. Για να είμαστε ειλικρινεί, αν θε να το πούμε αυτό και να είμαστε ανοιχτοί, είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα από είναι... θέμα χρόνου. Ναι, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα από θέμα χρόνου. Και νομίζω και ότι αν δεν πηγαίνουμε ναι. σινεμά, εγώ με το χάρη μαζί, κάθε δύο εβδομάδες να δούμε κάτι, το οποίο αναγκαστικά θα είναι οι βλακίε που θα έχει το σινεμά. Και αν βρούμε πουθενά μια διανομή τη προκοπή, δεν νομίζω να καταφέρνουμε να βλέπουμε σειρέ ή ταινίε. Θα είναι πολύ δύσκολο. Αλλά θα δούμε, Εντάξει, και, στην θα πορεία, ναι, θα δούμε και στην πορεία. Ναι, ναι, ναι. θα το παλέψουμε. Θα το παλέψουμε. Αφού βγήκε τώρα, το πρώτο εντάξει ναι. Όλα καλά Έχουμε όμως μια ιδέα για κάποια Έχει ο Χάρης μια ιδέα Για κάποια αστεία Κάποια Δηλαδή συγκεκριμένα τώρα είπα, μου έχει προτείνει ένα site Να ανοίξω και εγώ έκανα την ε... Α το έκανες ε, ε το έκανα... Όχι όχι είπα θα το ανοίξω μπροστά σου Δεν θα το βάλω δεν θα, το... θα το ανοίξω μπροστά σου γιατί μου είπες Ότι πρέπει να το ζήσω αυτό Και θέλω να υπάρχει live Ωραία ναι. Ωραία, θα το κάνει εσύ δηλαδή. Θα ανοίξει μπροστά μου αυτό το site. Ναι, το έχω ανοίξει και θέλω <laughs> να πω το εξή. Ότι λέ, ο Καταράκτη έχει copyright 2004 ακόμα. <laughs> Δεν προχώρησε. Πού να δει τα αστεία που είναι πιο παλιά από αυτό. οκ. Και μετά λέει ότι ο, ο αριθμό των ανθρώπων που έχουν στείλει ανέκδοτα είναι 553, <laughs> αλλά ο αριθμό των ανεκδότων είναι 6.500. <laughs> Οπότε εύκολα έχουν στείλει από 10 ο καθένα. Εννοείται. <laughs> που τα έχουν Εννοείται. ακούσει οι άλλοι 10 από του υπόλοιπου 10, ξέρω, ναι. Okay. Ε, λοιπόν, έχω το νεότερο, το πιο αναγνώσιμο και τα τελευταία 10. <laughs> Θε να πάμε από τα τελευταία 10, <laughs> του τίτλου και μόνο έχω πρόβλημα. <laughs> <laughs> Κοίτα, νομίζω ότι πρέπει να γίνει ένα disclaimer εδώ. Σε μισό, <laughs> Σε μισό, με, 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 με μίσο, αυτή τη στιγμή. Τι ναι. μου έχει κάνει τώρα, ναι. Γιατί το έχει κάνει αυτό. Τώρα αυτό σε είναι μένα. τρελό. Σε είναι έχω... τρελό, expose, ναι. Έχει δίκιο. Και θα, θα ζητήσω προκαταβολικά συγγνώμη για αυτό που θα ακολουθήσει. Χωρί βέβαια να συμφωνήσουμε και οι δύο τελικά θα το κάνουμε αυτό, αλλά θα το κάνουμε από ό,τι φαίνεται. Οπότε, μία σου και μία μου, κάπω έτσι πάει αυτό. Να <laughs> κάνουμε ένα disclaimer ότι ναι, okay, okay, okay. υπάρχει μια φοβερή αυτο θα κανουμε ενα Νομίζω μπορούμε να την πούμε. Δεν μπορούσα να με από το ανέκδοτο.gr. Όπου... Όχι, δεν νομίζω να φάμε μήνυση από το ανέκδοτο.gr. Α το <laughs> αναφέρουμε <αλλά> σε περίπτωση, <laughs> σε σε <περίπτωση laughs> που το ανέκδοτο.gr <laughs> αποφασίσει να μα κάνει μήνυση. <laughs> δεν είναι αυτό. Δεν βλέπουμε το ανέκδοτο.gr, <laughs> βλέπουμε μια ε, Εμεί γράφουμε δικά μα αστεία που έχουμε ακούσει από άλλου στα 90 Ωραία. Και... <laughs> <είναι> ένα... Οποιαδήποτε <laughs> ομοιότητα και καταστάσει <laughs> σε αυτά είναι απλά συμπτωματική. <laughs> και... Με το ανέκδοτο.gr συγκεκριμένα συμπτωματική. <laughs> Λοιπόν, και είπαμε ε, ως ιδέα να, να ακολουθήσουμε αυτή την ε, την παράνοια που λέγεται ανέκδοτο, εντάξει, ελληνικό ανέκδοτο συγκεκριμένα. Να σου πω λίγο κάτι. <laughs> Συγγνώμη, <laughs> ναι. δεν μπορώ. <laughs> ξέρει που θα το πούμε αυτό το επεισόδιο. <laughs> Ο δρόμος για τη μήνυση. <laughs> <laughs> Ήρθε η ώρα μας επιτέλους να φάμε μήνυση από ένα site random στο ίντερνετ. Ε, yeah. Και μέσα έχει κάποια ανέκδοτα Το οποίο ρε παιδί μου αν είσαι ξέρω εγώ στην ηλικία μου ε, Πάνω από 30 δηλαδή ή σχεδόν 40 ή οτιδήποτε ε, Μπορείς εύκολα να αναγνωρίσεις ε, και να καταλάβεις Πόσο λάθος κάναμε που ακούγαμε <laughs> τέτοια ανέκδοτα τότε Γιατί έχουμε μεγαλώσει με τέτοια κωμική ε, παιδεία στην Ελλάδα εντάξει <ΣΠΟ> <ΣΠΟ> και <ΣΠΟ> είπα λοιπόν <ΣΠΟ> στο <ωστέριο, ΣΠΟ> ότι μπορούμε να αναφέρουμε ή να διαβάσουμε κάποια τέτοια ανέκδοτα και να τα σχολιάσουμε ειρωνικά. Δεν είναι κάποιε απόψει, δεν είναι κάποια αστεία δικά μα και σίγουρα ούτε δεν κανένα, είναι κάποια ούτε αστεία κανένα. που θα λέγαμε ω αστεία σε κόσμο εν γέννη, γιατί Εννοίτη. θα καταλάβετε γιατί. Εγώ δεν έχω ιδέα τι λέει. Ιδέα. Απλώ έχω ένα site μπροστά μου το οποίο έχει σχεδιασμό σελίδα του 2001. Ναι, σωστά. Είναι με Internet Explorer. Αναγκαστικά είναι για γι' αυτό το παλιό. Όλο, όλο. Όλο, ναι, ναι. Όλο, ναι, ναι. Όλο, ναι, ναι. Παίζει αυτό που έγραψε το HTML να το έγραψε με το κεφάλι. Ναι. Αλλά ε, θέλω να πω επίση το εξή, ότι κάπου εκεί είχαμε σκεφτεί μήπω θέλετε κι εσεί να μα στείλετε τα δικά σα χειρότερα δυνατά αστεία. Είτε είναι δικά σα, είτε αυτά που έχετε ακούσει, ρε παιδί μου, που είναι κακά εντελώ. Ναι. Και να τα, να τα κάνουμε χάζι. Ναι. Αλλά δεν ξέρω και αν μπορείτε ο... ή όχι. Αλλά... Μπορείτε να το κάνετε, εννοείται. Η αν έχετε λογοπαίγνια οτιδήποτε. Η αστεία, ναι, εν γέννη. Ε, η ανέκδοτα ε, κλπ. Αλλά ε, να πούμε εδώ ότι μιλάμε για χειρίστου, <χειρίσου> <χειρίσου> δηλαδή. Ωραία, να ωραία, ωραία. Ότι <χειρίσου> 95% είναι σεξιστικά. <χειρίσου> κατά κύριο λόγο. Okay, δηλαδή, ναι, η γυναίκα ναι, ναι, στην κουζίνα ναι. και τέτοια. Ωραία, <χειρίσου> <χειρίσου> Και όλε οι <χειρίσου> κατηγορίε για κάποιο λόγο. Κάτσε <χειρίσου> να τελειώσω το intro, αν τα καταφέρω. Γιατί ήδη γελάω ηρωνικά. Είναι ότι έχει κατηγορίε διάφορα. Εικογενειακά, παιδικά, πολιτικά. Αλλά για κάποιο λόγο όλα καταλήγουν στην πούτσα αυτό, δηλαδή. Για κάποιο λόγο όλα, <Ρι> όλα είναι προσβλητικά για τη γυναίκα και έχουν κάποιο σεξουαλικό υπονόμενο, ρε παιδί μου, αυτό είναι, αυτό είναι το φοβερό των ανεκδότων α πούμε, των ελληνικών. Οπότε... Εγώ, okay. εγώ δεν ξέρω πώ θα ήθελε εσύ να προχωρήσουμε. Είμαστε ανοιχτοί ε, δημοκρατικοί εγώ άνθρωποι. Εγώ είμαι έτοιμο να διαβάσω την κατηγορία οικογενειακά <laughs> ανέκδοτα. Ωραία. Που ωραία. δεν έχει τόνου. Και, και να, να, να μπει. <laughs> να διαβάσω μετά τα έξυπνα ανέκδοτα που δεν έχουν τόνου. Αλλά τέλο πάντων. Έχω πατήσει, συγγνώμη, έχω πατήσει τα, τα νέα ανέκδοτα και oh. είναι το πιο, τελευ... το, το πιο νέο που ανέβηκε. <laughs> Τέλεια. Το πιο σύγχρονο οπότε. Είς... Ναι. Δυο κότε βλέπουν με τα μικρά του τηλεόραση. Να σημειωθεί ότι έχει τίτλο Thriller. <laughs> Κάποια στιγμή το ζευγάρι που παίζει στην ταινία κάθεται στο τραπέζι για το γεύμα που περιλαμβάνει κοτόπουλο ψητό. Τότε μία κότα λέει στην άλλη: Άλλαξε το χρυσί μου, σε παρακαλώ. Δεν θέλω τα παιδιά να βλέπουν, <laughs> να βλέπουν Thriller. <laughs> έχει το διαβαστεί. Το έχει, το έχει προδώσει. 93.361 φορέ. Ξεκίνησε και πάλι. Ναι. Σε περίπτωση που θε και μόλι το πάτησα, έχει έκδοση για εκτύπωση που την πάτησα και βγάζει ερωτηματικά. www.negro.gr Και λογικά έχει κολλήσει για κάποιον ιό. Αυτό Ναι, Αυτό συμβαίνει εδώ. Να πούμε ότι όχι από τα πιο λαμπρά του ανέκδοτα σίγουρα. Δηλαδή, αλλά μ' άρεσε γιατί στον τίτλο έχει γράψει thriller και κατέληγε το punchline να είναι thriller. Οπότε αυτό δείχνει ένα κύκλο που έκλεισε το ανέκδοτο. Μ' άρεσε πάρα πολύ καλλιτεχνικά αυτό και σαν έμπνευση. Όχι, εντάξει, αυτό είναι πολύ basic, αλλά έχει κάποιε κατηγορίε. Ποια είναι αυτή που σε εξητάρει, όχι. Αν πάμε διαβάσουμε. στα πρόστιχα, νομίζω ότι δεν θα διαβάζονται καν ούτε σε podcastτικό μα. Δεν υπάρχει θα... περίπτωση. <laughs> <laughs> θα πάμε στα top 10. Στα top 10, <laughs> Που okay. είναι το ό,τι πρέπει, που το ό,τι δεν έχει κόμμα και το πρέπει <laughs> έχει δύο θαυμαστικά, <laughs> που όλοι ξέρουμε ότι βάζουμε <laughs> <είναι> η ένα ή 3. Είναι για να και... σε τριγκάρει. Αν έχει σου ναι, 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 ναι. Θα σου πει, εγώ θα βάλω δύο. Έχει ανέβει 26 Νοεμβρίου 2004 στη γιορτή μου ήμουν 16 χρόνων τότε και γιόρταζα το όνομά μου και έχει διαβαστεί 808.000 φορές και έχει βαθμολογία 2,28. <laughs> <laughs> Αυτό είναι κατόρθωμα το... για το ανέκδοδο τελετζέρα <laughs> ναι. να έχει τόσο χαμηλή βαθμολογία. <laughs> Άρα σίγουρα δεν λέει για γυναίκες μέσα. Είναι... Σίγουρα δεν λέει για γυναίκες όχι, μέσα. Όχι, λέει. Okay. Λέει. Α, λέει, λέει. 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 Το δεκάχρονο αγοράκι κάνει βόλτες μαζί με τη μαμά του στο χωριό τους και ξαφνικά ο μικρός βλέπει ένα γαϊδούρι που έχει στήσει. Ρωτάει τη μητέρα του, μαμά τι είναι αυτό που κρέμεται από το γαϊδούρι. Του λέει η μητέρα του, είναι το πουλάκι του παιδί μου και έχει μεγαλώσει. Δώσε... Συγγνώμη, είναι πολύ περίεργο σαν ερώτηση. Αν το μυαλό σου δεν πάει εκεί κατευθείαν, τι είναι αυτό που κρέμεται από το γαϊδούρι. Ο διακόπτη. Θα μπορούσε να είναι τίποτα. θα μπορούσε να είναι σαμάρι, ξέρω εγώ, ή θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε, ξέρω εγώ. Ένα ποντίκι. δεν βγάζει νόημα, αλλά ναι, οκ. Okay. ξέρουμε που, το πάει ήδη. επόμενη ερώτηση. Η επόμενη ερώτηση ποια είναι. Δηλαδή, εκεί που λέει είναι το πουλάκι και έχει μεγαλώσει, λέει τόσο είναι μαμά και του μπαμπά μου. δηλαδή, στο μυαλό αυτού του τύπου που το έγραψε. Το δεκάχρονο παιδί. Ενδιαφέρεται για κάποιο λόγο να μάθει. <laughs> Αν ο μπαμπά του έχει χαϊδρόπτσα. <laughs> <laughs> Ποια ανομαλία είναι αυτή που τα γράφει αυτά. Άρη, δεν ξέρω αν ουρλιάζεις και δεν Άρχινε, σε ακούσεις κόψη ναι ναι, 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 υποφέρω δηλαδή, δηλαδή αν είναι δυνατόν Αυτό είναι οριακά απρεπέστρεπους Γιατί, ναι. γιατί σκέφτηκε <χει> 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 Το έκανε έξυπνα Λέει δεν θα βάλω τη γυναίκα Που <χει> <χει> το ξέρει Θα βάλω ένα τρίτο πρόσωπο Να ρωτήσει αν έχει μεγάλο πουλί Ο συγκεκριμένο άνθρωπο. Αλλά <χει> οπότε <χει> ποιο να βάλω κάποιον που το ξέρει Μην βάλω κάποιον άγνωστο και μας πούνε γκέι Οπότε ας βάλω το παιδί Πιο νορμά να το ρωτάει αυτό. Ε, και, και, και τελείωσε και, εκεί. Όχι, όχι, εννοείται πω. Για, γιατί, ε, και, εντάξει, γιατί καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι ωριακά περίεργο, α πούμε, και λέει: Απάντα η μαμά, η Αχ, παιδάκι μου, όχι, του σου είναι μικρό, αλλά του γαϊδουριού τώρα που το σκέφτομαι είναι ότι πρέπει. <laughs> και είμαι σίγουρο ότι έχει πάρει 2,28 από μικροτσούτσου άντρε που θύχτηκαν <laughs> Δηλαδή, δεν πέσει να είναι κάτι άλλο εδώ. <laughs> <laughs> Δεν ξέρω Πολύ χαμηλή βαθμολογία Πολύ χαμηλή βαθμολογία Λοιπόν θες να πάμε σε ένα Ίσως Θα πάω στα πρόστιχα Θες να πάμε σε ένα κλασικό top 10 που έχει διαβαστεί 326.000 φορές Βαθμολογία 4.5 26 Νοεμβρίου 2004 Και είναι Το κλασικό format. Συγγνώμη τι Τότε άνοιξε το site. <Ρι> Τότε άνοιξε το site. Ένα κλασικό format ο Γάλλος, Ιταλός και Έλληνα που έχει τον τίτλο. Οκ, okay, οπότε καταλαβαίνετε ότι κάπου θα πάει στο πόσο γαμάτος είναι ο Έλληνας σε κάποιο τομέα της ζωής του. Για να δούμε ποιος θα είναι αυτός ο τομέας, για να δούμε, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ένα Γάλλο, ένα Ιταλό και ένα Έλληνα είναι σε μια υπερατλαντική πτήση. Γιατί παίζει και ρόλο το υπερατλαντικό, mm. δεν είναι α πούμε Θεσσαλονίκη, είναι. Προφανώ, Φλόρεν. Για, γιατί ο Γάλλο και ο Ιταλό έχουν λόγο να πάνε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, καταλαβαίνει και ο Έλληνα που είναι Ευρωπαίοι. Mm. Έχουν κάποιο επαγγελματικό μύτι ενδεχομένω. Ναι, ε, ναι. Ε, ναι, βέβαια. Μετά από μερικά κοκτέιλ, οι άντρε άρχισαν να συζητούν για προσωπικά θέματα. Και κατευθείαν. Χθε το βράδυ έκανα έρωτα στη γυναίκα μου τέσσερι φορέ, είπε Γάλλο. Και το πρωί μου έκανε υπέροχε κρέπε και μου είπε πόσο πολύ με λατρεύει. Οκ. Okay. Ναι. Άρα μάλλον το πάει για σεξ, ετσι αυτό δεν το ναι, περίμενα. Ναι, μάλλον μάλλον το, πάει το πάει για σεξ. Για... Okay. Χα! Το... <laughs> έτσι γελάνε τα Ιταλοί. Ξε... Χα! <laughs> ένα <laughs> χά, πάντα. ειναι στηρίζει το γέλιο του και σύντομη. Εγώ χθε το βράδυ έκανα έρωτα στη γυναίκα μου έξι φορέ. Και, και Μα, για ρεαλιστικά νούμερα μιλάμε τώρα. Έτσι. Δηλαδή, ήδη έχει ανέβει ο πύχη πολύ ψηλά για κάποιο λόγο. Ξεκίνησε με τέσσερα. Τέσσερα, Τούριαζε και έβγαζε αίμα, ξέρω. <χει> δεν έχει. <χει> 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 και, και το πρωί, αφού μου έκανε μια υπέροχη μελέτα όπω κάθε Ιταλίδα ε, κάνει μελέτα, μου είπε ότι ποτέ δεν θα μπορέσει να αγαπήσει άλλον άντρα στη ζωή τη. Οπότε ο Έλληνα, που όπω μπορεί να φαντάζεστε είναι ο πιο γαμάτο. Είχε μείνει σιωπηλό και έτσι ο Γάλλο γύρισε με ύφο και τον ρώτησε. Καλά, εδώ έχει και λάθη συντακτικά, έχει <laughs> λάθη ορθογραφικά. Με δυσκολεύει πάρα <laughs> πολύ να τελειώσω το ανέκδοτο. <laughs> Σε αντίθεση με τι γυναίκε του Γάλλου και του Ιταλού. Και εσύ, πόσε ναι, φορέ έκανε ναι. έρωτα στη γυναίκα σου χτε το βράδυ, Γιατί παρατείνει. Κατάλαβε την το, Πρέπει να συζητηθεί όλο ναι. αυτό. Ναι, ναι. Μία το απαντά ο Έλληνα. Χα! <laughs> Ο Ιταλό πρέπει πραγγελο... να Α, ναι, ο Ιταλό ήταν, ναι. Μόνο μία του λέει ειρωνικά ο Ιταλό. Και τι σου είπε σήμερα το πρωί, Μη σταματά! Κατάλαβε, επειδή ακόμα κάνουν σεξ, δεν ξέρω στο αεροπλάνο, την έχει ah, Και Α, okay. εκεί, εκεί στοιχημάτιζα, αλλά μου φάνηκε πολύ <laughs> έξυπνο αυτό για να είναι αλήθεια. <laughs> Γιατί να πούμε ότι. Έλα, αυτά... δεν, ξέρω. δεν είναι ότι τα έχουμε διαβάσει από πριν. Τώρα δεν διαβάζουμε πρώτη φορά, οπότε δεν ξέρουμε πού θα καταλήξουν. Αλλά συνήθω είδε που θα καταληξουν αλλα Δηλαδή. Ό, όλο το site πάει έτσι από τα οικογενειακά μέχρι τα πρόστιχα. Ό, όλα πάνε έτσι. Καταλαβαίνει, δηλαδή, όλα, όλα, Αν πα τώρα σε τοπικά και πολιτικά, καταλαβαίνει ότι θα πέσουν. θα πέσει η σε podcast. Θα, θα ξεκινήσει καινούργια ναι, και υπηρεσία τίποτα. του κράτους είναι... κράτου. Είναι... είναι... όλο λάθο. Όλο λάθο. Είναι όλο λάθο, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να είναι και υλικό για αυτή τη σεζόν καλό. Δεν ξέρω. Θα ήθελε να ξέρει πόσα hits, α πούμε, έχουν το 2022 αυτά τα ανέκδοτα πέρα από τι αναγνώσει, δηλαδή. Πώ συμβαίνει στο site, ρε παιδί μου, να έχουμε μια καλή εικόνα ναι, το ναι, ναι, του, τι, θέλω, κάνουμε λάθο. Το τι κάνουμε λάθο. Ωραία, δεν ξέρω πώ το κάνουμε αυτό, αλλά θα, θα ζητήσουμε από του διαχειριστέ του site, μάλλον να μα δώσουν τα στατιστικά του. Γιατί πραγματικά είναι άλλο κόσμο, έτσι. Δεν ξέρω ποιο γελάει με αυτά το 2022 και ποιο τα θεωρεί ότι. Οκ, okay, εντάξει, είναι αθώα. Ποιο γελούσε μας. με αυτά το 2004 από τη γενιά μα, α πούμε. Δε... Ήταν αστείο. Δεν ξέρω. δεν ξέρω. Μπορεί στο δημοτικό να γελούσαν τα παιδιά με αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Αλλά οκ, okay, με αυτό το φορμάτ και με αυτή τη. Ό,τι κουβαλάει από πίσω του τέλο πάντων. Αυτή η κατηγορία αστείων, α το πούμε, αν είναι κατηγορία αστείων. Ε, Εντό ε, εισαγωγικών. Αλλά δεν, ε, δεν, ε, δεν ξέρω. Είναι απίστευτα. Δηλαδή, σου δηλαδή, δηλαδή, δεν ξέρω καν αν μπορούμε να διαβάσουμε. Ε, είναι, έχει πάρα πολλά, σίγουρα. Δεν ξέρω καν αν μπορούμε να διαβάσουμε. Έχει κατηγορία για ξανθιέ. Εν τω μεταξύ, να σχολιάσουμε το site, έχει φτιαχτεί και για κάποιο λόγο έχει έναν εξωγήινο σε διάφορε μορφέ. Δηλαδή, ναι, ναι, είναι μάλλον. Κανονικά, που είναι ο διάφορα. Έχει ένα εξωγήινο που είναι παιδικά που έχει ο εξωγήινο στην πιπίλα μπροστά, ξέρω εγώ. Πολιτικά φοράει κοστούμι. Τοπικά έχει την υδρόγειο. Δηλαδή. Ποντιακά φοράει ποντιακό τέτοιο εξωγήινο. <laughs> ποντιακό. το, στην Κρήτη λέγεται Σαρίκι νομίζω αυτό. Τώρα εδώ στο Ποντιακά δεν ξέρω. Αν έχουμε κάποιο φίλο που έχει καταγωγή ή τέλο πάντων γνωρίζει, να μα πει για να μην είμαστε και ανακριβεί. Και πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό θέμα. Έτσι, για εξωγήινο με μια ποντιακή φορεσιά. Ούτω ή άλλω. Ε, οπότε ναι, δεν ξέρω. Ε, είναι μια ιδέα. Θε να το κάνουμε debate, αν θέλουν. Ο κόσμο θα μα πούνε. Έτσι κι αλλιώ ε, ε, θα ακούσουμε και του Patreons έξτρα γιατί και παίρνουν το επεισόδιο νωρίτερα και έχουν και δικαίωμα να κατευθύνουν και λίγο το τι περιεχόμενο κάνουμε. Το οποίο μέχρι στιγμή δεν του το έχουμε ζητήσει πολλέ φορέ, αλλά μπορεί τώρα να είναι μία από αυτέ. Θα το κάνουμε πιο συμμετοχικό. Ναι. Σκεφτείτε και το αν θέλετε να μα στέλνετε πράγματα έτσι να το. Δεν ξέρω. Δεν... Άμα δεν, δεν. Ε? <laughs> ναι. Άμα δεν τους ψήνει Λάξου. δεν τους ψήνει Αλλά Άμα, εμείς ψήνει, έχουμε, δεν, έχουμε πούμε, ιδέες ναι. έχ, Έρχονται, θα έχουμε, έχουμε, έχουμε. πραγματάκια θέλω να, θέλω να σου πω δύο πράγματα ε, Μια ξανθιά για ένα μπουκάλι κοκακόλα Διαβάζει το καπάκι το οποίο γράφει και ρίχνει ένα καπέλο Τότε η ξανθιά βάζει το καπάκι στο κεφάλι Λέγοντας ωραία που μου πάει Ωραία που μου πάει Οραία, δεν έχει καν πάντα. Α, περίμενα και δεν εγώ έχει... κάτι. Okay. εντάξει. Από τα. Δεν υπάρχει... Δεν, δε, δε, ναι, δεν προσέβαλε κάποιον όμω εδώ. Φόρεσε ένα καπέλο και τη φτιάχνει. Ah, Χάει ξανθιά, ε, ότι το καπάκι είναι καπέλο. <laughs> και εγώ την έχω πατήσει έτσι. Όλοι μα την έχουν πατήσει έτσι. Ήταν πάρα μου. <laughs> δε, συγγνώμη, σε διακόπτω. <laughs> ναι, όχι. <okay. laughs> Ε, υπάρχει ανέκδοτο με ξανθιέ. Υπάρχουν δύο ανέκδοτα με ξανθιέ, που έχουν νόημα να υποθούν ω οι ξανθιέ είναι χαζέ, α πούμε, που είναι μια μεγάλη βλακία. <Τι> ναι, ναι, ναι. Δεν το συζητάμε αυτό. Είναι μια Αλλά θα μπορούσε να πράγμα... θα λέγε κανεί. Ναι, οκ. Okay. ναι, θα μπορούσε να, υποθεί, να υποστεί ότι είναι δυο χαζοί, ξέρω εγώ. Δεν ναι, χρειάζεται καν να είναι γυναίκε, γιατί έχει και το σεξιστικό ναι. κομμάτι. Ναι, αυτό. ναι, αυτό, το αυτό, ένα το είναι ναι, λέω. αυτό που. Ναι, ρε, αυτό είναι. Το, το ένα είναι ότι έχουν κλειστεί, ξέρω εγώ, αυτό ρε παιδί μου είναι εντελώ ο ηλίθιο και ο πανηλίθιο. Άνετα θα το βλέπει. Ότι πάει μέσα στο κατάστημα και λέει: Αχ, συγγνώμη, έχω ξεχάσει τα κλειδιά μου μέσα στο αμάξι και έχουμε κλειστεί, έχω κλειστεί απ' έξω. Δεν μπορώ να μπω, ξέρω εγώ. Και λέει: Εντάξει, θα σου δώσω μια κρεμάστρα σειρμάτι να πιάσει την ασφάλεια να την ανοίξει. Ναι. Ή το χερούλι. Ναι, ναι, ναι. Και αργεί ρε παιδί μου να γυρίσει πίσω ο τύπο και ο μαγαζάτρο συγκριτά πάει έξω και τι να δει. Ξέρω εγώ, βλέπει. Ο ένα έχει βάλει την κρεμάστρα μέσα και ο άλλο είναι μέσα στα μάξι και του λέει πιο αριστερά. Πιο αριστερά. Ναι. <laughs> 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 δεν είναι σκηνή εντελώ Mr. Bean αυτή. Είναι, δεν θα είναι, μπορούσε ναι. να έχει γίνει. Θα ναι, okay. Αλλά αυτό έχει ένα νόημα. Πρέπει να υπάρχουν είναι... τα είναι... στερεότυπα. Αυτό, αυτό είναι το, το. το, πρέπει ναι, να ναι, κρατάμε ναι, στερεότυπα. ναι, Αν το έβλεπε αυτό σε ένα σκετσάκι πολύ καμένο, θα έλεγε οκ. Okay. Και το, το άλλο που, που, είναι είναι το. Εντάξει, αυτό είναι το αγαπημένο μου. Που είναι το πάλι δύο ξανθιέ. Να, να σου πω είναι δύο άτομα, ρε παιδί μου. Πάει λέει. <laughs> Μαρίτη λέει, είμαστε φορτωμένοι. Φώναξε τα σανσέρ και Ασαντσέρ! <laughs> Λέει όχι έτσι το κουμπί και πάει στο κουμπί και κάνει Και λέει όχι έτσι με το δάχτυλο και κάνει ασανσέρ βάζοντας το δάχτυλο στο αυτό μου αρέσει γιατί είναι βλακεία. βλακία. Ναι, είναι βλακεία. Δεν χτυπάει κάπου, ρε παιδί μου. Και okay, ξέρω εγώ, οι γυναίκε. Χτυπάει, είναι πάλι. Ναι, ναι, ναι. Εννοώ ότι αν το βγάλει αυτό από το πλαίσιο ότι είναι εξανθιέ, εννοώ ότι αν, δεν ήταν εξανθιέ, ήταν δύο οποιαδήποτε άτομα. Θα ήταν, α πούμε, ένα οκ, αστείο. Αλλά αυτό. Πρέπει να είναι πάντα γυναίκε και ξανθιέ και αυτό. Δηλαδή πρέπει να έχει αυτό το. Αυτό το στόχο, ρε παιδί μου. Οι άντρε είναι γαμάτοι, ο Έλληνα ο έτσι και πάντα υποβαθμίζουμε γυναίκε και παιδιά πάντα σε αυτά τα ανέκδοτα. Αυτό είναι το, το point. Και αυτό ναι, θα ναι, πάμε να ναι, ναι, εδώ. Δηλαδή, αυτό είναι Για παράδειγμα, ας πούμε, δεν έχει καν ανέκδοτα. Έχει ένα πράγμα που λέει ας πούμε, εδώ 10 συμβουλέ σε γυναίκε οδηγού. Λοιπόν, είσαι έτοιμο να ακούσει κάποιε. Από κάποιε. Oh. έτσι. πάμε που, με τι δύο πρώτε ένα. και να αντέξω. Οι καθρέφτε αυτοκινήτου δεν υπάρχουν για να φτιάχνουν το μακιγιά σα. Γέλιο. <laughs> Η δεύτερη μου αρέσει γιατί έχει, λέει, η αριστερή λουρίδα δεν έχει όριο ταχύτητας 50 χιλιόμετρα. Άρα οι γυναίκε οδηγούν αργά. Έτσι, το πιάσαμε τα στιγμή. Ναι, προφανώ. Προφανώς, ναι. ε, και πάει έτσι. επί, για, για, 10, για 8 ακόμα ας πούμε συμβουλέ που είναι συμβουλέ λα ανέκδοτα για γυναίκε οδηγού που να το πούμε και αυτό. Τε αυτό οι γυναίκε δεν οδηγούν καλά έτσι, επειδή είναι γυναίκε. Ε, Ah, okay. Αυτό. Και, Táx, που και μπορούμε. Είναι... Έχει, έχει λίγο ψωμάκι θεωρώ εδώ. Μπορούμε να ε, αστειευτόμεν ε, ηρωνικώ, συνεχίζοντα την καθαρέγουσα. Μπορούμε. μπορούμε. Ε, θα μα πει και ο κόσμο, αν θέλει. Γράψτε δύο-τρία σχόλια, γιατί τόσα θα είναι και, και εμεί θα δούμε τι θα ακολουθήσουμε. Yep. Ωραία ήταν. Ωραία, ωραία. Ήταν... Είχαμε ήθε... πολύ καιρό να τα πούμε έτσι και να, ναι. να, να ξαναξεκινήσουμε τη φάση. Ναι, ήταν ένα μεγάλο διάστημα. Ναι, αλλά ναι, ξεκίνησε. Ναι, ναι, αυτό ναι, αυτό, ναι, αυτό ναι, έχει σημασία. Ναι, ναι. <laughs> είμαστε πάλι εδώ. Ξεκινάει η σεζόν. Ελπίζουμε να είμαστε πολύ, πολύ τυπικοί. Το Patreon θα ανοίξει 1 Νοέμβρη για να μπορέσετε να... να πληρωθεί Οκτώβρη. Κατάλαβε. Γιατί τον Οκτώβρη ναι. θα βγάλουμε επεισόδιο, να είμαστε απόλυτα δίκαιοι. Και νομίζω ότι. <laughs> αυτά, αυτά. Αυτά. Καλή μα σεζόν. Αυτά. <laughs> Άνοιγμα σε ζών. Άνοιγμα σε ζλόγκα Έτσι. Έπρεπε να υποθεί και αυτό. Έπρεπε. Ε, ε, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.